Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή του All About Aris εδώ στο Λίμπρος 107 και 4. Είμαστε ακριβώς στα μέσα της εβδομάδας, σήμερα Τετάρτη 22 του Νοέμβρη. Θα πάμε μέχρι και τις 7 με την καθημερινή σας ζωντανή ενημέρωση με το ρεπορτάζ του Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα τα αθλήματα φυσικά. Οπότε μας δίνουν και αυτά και τα υπόλοιπα δηλαδή κάποια σημαντική αφορμή. Με τον Χρήστο Κιός είμαστε σήμερα μαζί πίσω από την κονσόλα του ήχου, ενώ η επικοινωνία μας είναι αμφίπλευρη και γίνεται μέσω μηνυμάτων FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και αποστέλλετε το μήνυμά στο 54526. Και ιστηριάκι έχουμε σήμερα για Άρης Παναχαϊκή. Πώς θα δώσουμε ένα ή δύο θα δώσουμε σήμερα? Ένα. Δώσουμε διπλό. Ένα στεναχωρημένο. Ένα διπλό. Ένα διπλό, τι διπλό, ρε φίλε. Το διπλό τι σημαίνει? Το διπλό τι σημαίνει? Δύο δηλαδή είναι. Ένα που κερδίζει να πάει με έναν φίλο του. Αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, περίμενα το δω. Ναι, για τσεκάρα, γιατί αυτό το διπλό μου, σαν διπλό σουβλάκι μου. Έλα, φίλοι μας είναι. Φίλοι μας είναι σε στοίχημα, ρε φίλε. Και λάθος να κάνω θα μας καλύψουν. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι να σας πούμε αν είναι μονό ή διπλό ή τρίδιπλο, FM κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να πάρετε μέρος στη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία θα γίνει φυσικά στο τέλος της εκπομπής. Ο εκτελών και χρέη καφετζή Χρήστος Κιώσης, όπως σας είπα, είναι μαζί μας στην κονσουλτήρια. Κάνει καφετζή, ρε τον άνθρωπο. Ένα καφέ. Παραγγείλεις, ρε φίλε. Παραγγείλεις. Γιατί είπαμε, τι είναι ο Κιώσης, φίλος δηλαδή. Φίλος και συνάδελφος, ρε φίλε. Τον είπαμε να πάρει αυτός αντί για μας. Δεν θα αγγείλω, θα πάτε να σηκώσει το ακουστικό και παραγγείλεις ένα καφέ. Είναι μέσα εδώ και. Α, ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ ως επιτοπλίστων. Δύο διαφορετικά πράγματα το τελευταίο διάστημα. Ο Άρης, ο οποίος προετοιμάζεται για ένα ματς σημαντικό, θα έλεγε κανείς. Με την Παναχαϊκή το Σάββατο το μεσημέρι στις 3 η ώρα. Θα μας πει και ο Χρήστος για το διαιτητή σε λίγο, που είναι ο γνωστός διαιτητολόγος του ραδιοφώνου και του All About Aris. Και μόνο που στέλνουν διαιτητή από το Ηράκλειο, φίλε, σε αυτό το μάτς, λέει πολλά. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να μας ενημερώσεις. Θα μας τα πει σε λίγο. Την ίδια ώρα, φυσικά, που η ομάδα του μπάσκετ του Παναγιώτη Γιαννάκη άρχισε ξανά τις προπονήσεις, αλλά χωρίς τον Γιαννάκη, ο οποίος παραμένει στην Αθήνα, αλλά βέβαια το ενδιαφέρον πλέον έχει στραφεί περισσότερο στο τι θα γίνει με την δικαστική περιπέτεια την οποία περνά, όχι τώρα αλλά τους τελευταίους μήνες. Απλά τώρα είναι η κλήση του από την ανακρίτρια για να απολογηθεί ο Νίκος Ολάσκαρης. Τι θα γίνει, αν θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν πολύ λίγο ή καθόλου με αγωνιστικά θέματα, αλλά αφορούν άμεσα και τον Άρη και τον επηρεάζουν και θα επηρεάσουν προφανώς και την επόμενη μέρα. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι, μιλάμε για ένα δικαστικό ζήτημα, δεν θα αποφασίσουμε εμείς, δεν είμαστε δικαστές. Οι δικαστές θα αποφασίσουν και αυτοί που πρέπει να αποφασίσουν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς απλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το ρεπορτάζ που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή, λίγες ώρες πριν από την επίσκεψή του αύριο το πρωί στο γραφείο της κυρίας Γκούμα, που είναι η ανακρίτρια στην Αθήνα. Αυτά όσον αφορά έτσι επιγραμματικά για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Κυκλοφόρησαν σήμερα και τα εισιτήρια επίσημα του αγώνα με την Παναχαϊκή. Από ό,τι πληροφορήθηκα, θα υπάρχει πολύ σύντομα και ένα ενδιαφέρον βιντεάκι το οποίο ετοιμάζουν οι ποδοσφαιριστές του Άρη στη συνεργασία με την ΠΑΕ φυσικά, που θα απευθύνεται στον κόσμο της ομάδας εν ώψη του αγώνα με την Παναχαϊκή. Σ' άρεσε? Ναι. Αυτά μου αρέσουν, πάντα μου αρέσουν αυτά. Ναι. Στο οποίο συμμετέχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές της ομάδας, όχι όλοι φυσικά, και στην ουσία θα είναι ένα κάλεσμα προς τον κόσμο για αυτό το σημαντικό παιχνίδι του Σαββάτου. Να σου πω ότι από την Παναχαϊκή υπάρχει εισηγεία σειρμάτου, έχουν απαγορευτεί οι δηλώσεις των υπευθύνων εκεί. Γιατί? Και των ποδοσφαιριστών μέχρι τον αγώνα με τον Άρη, ονόητο. Υπάρχει γενικότερα ένα το στυλ μουλοχτό από την Παναχαϊκή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου. Υπάρχει τεράστια επιθυμία από την Παναχαϊκή να κάνει ζημιά, να ξέρετε. Το πάει πολύ στα μουλοχτά. Και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός ο Άρης στο παιχνίδι του Σαββάτου. Δεν θα πρέπει να δώσει την παραμικρή αφορμή, θα πρέπει να είναι σοβαρός από το πρώτο δευτερόλεπτο στο παιχνίδι. Το ίδιο και ο κόσμος με την συμπαράστασή του, για να δοθεί επιτέλους ένα ξεκάθαρο μήνυμα
προς πάσα κατεύθυνση. Η ομάδα έχει δώσει ήδη τα δικά της τα μηνύματα με τον τρόπο που πήρε τα παιχνίδια. Ειδικά αναφέρομαι σε αυτά στα Τρίκαλα αλλά και στο Παγκρίτιο την περασμένη Κυριακή. Να αναφέρομαι στα άλλα δύο, τα οποία εντάξει, τα κέρδισε πιο εύκολα. Και είναι έτσι ένα πρώτο αρκετά σοβαρό τεστ το Σάββατο κόντρα σε μια ομάδα την οποία, μην τη βλέπετε έτσι, έχει ενδόμηχα σκέψεις για να πρωταγωνιστήσει και να κάνει ζημιές και έχει και ανθρώπους που την υποστηρίζουν γύρω γύρω, οι οποίοι έχουν προσβάσεις και διασυνδέσεις γενικότερα στο ευρύτερο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε, οπότε να ξέρουμε λίγο πολύ τι θα περιμένουμε το Σάββατο. Η ομάδα τη δουλειά της, την προετοιμασία της, τις προπονήσεις της και να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τον αντίπαλο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Και αν είναι και γεμάτο το γήπεδο, γεμάτο εννοώντας γεμάτο, να έχει περισσότερο κόσμο από τις προηγούμενες φορές, αυτό αναφέρομαι. Ακόμη καλύτερα για την ομάδα. Θα πάρουν φτερά στα πόδια οι ποδοσφαιριστές. Ήδη είναι πολύ ανεβασμένη η ψυχολογία τους, λογικά μετά τον τρόπο με τον οποίο έκαναν την ανατροπή και επικράτησαν του Εργοτέλη στο Ηράκλειο. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που τους έχει δώσει σαφώς άλλη ψυχολογία. Και με αυτή την ψυχολογία, συν τον κόσμο στο πλευρό τους, νομίζω ότι ο Άρης, αν είναι σοβαρός, αν είναι αυτός που πρέπει να είναι, φυσικά και μπορεί και πρέπει να κερδίσει την Παναχαϊκή, να την αφήσει 5 πόντους πίσω και να συνεχίσει το δικό του αίτητο σερί. Και με ρωτούσε σήμερα ένας εάν είναι το καλύτερο ξεκίνημα του Άρη τα τελευταία χρόνια, με 4 συνεχόμενες νίκες. Νομίζω είναι. Πρέπει να έχει το ξεκίνημα. Γιατί στη Γάμα Εθνική τι έκανε. Είχε 4 νίκες συνεχόμενες, όχι. Τη δεύτερη χρονιά δεν είχε. Τη δεύτερη χρονιά. Είχε 4 συνεχόμενες. Και σε εμείς την Καβάλα τη δεύτερη αγωνιστική. Πρώτη κέρδισε την Κρία Βρύση. Δεύτερη κέρδισε εμείς την Καβάλα. Αλλά για Β' Εθνική δεν το συζητάω. Είναι η καλύτερη μακράν και νομίζω και από Super League. Δεν έχει καταφέρει ο Άρης τα τελευταία χρόνια να κάνει 4 συνεχόμενες νίκες στο ξεκίνημα. Ο κύριος Φουκάκης Γεώργιος από το Ηράκλειο είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης του Σαββάτου. Ο διαιτητής δηλαδή. Με Κεσίσογλου να πω πρώτα τους βοηθούς. Είναι πεις. Ο Κεσίσογλου από την Πέλα και ο Θεοδόρου από την Πιερία. Απίστευτο. Και οι τρεις βοηθοί, δηλαδή οι δύο και ο διαιτητής, είναι Γεώργηδες. Και οι τρεις. Τι απίστευτο. Και τέταρτος διαιτητής από την Κοζάνη, ο Τσιμεντερίδης. Εντάξει. Τον τέταρτο τον έχουμε. Ο Μυροφορίδης τον τέταρτο. Ο Φουκάκης είναι ένας διαιτητής ο οποίος. Όπως είχαμε και τον άλλο την Κοζάνη. Ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Φουκάκης είναι ένας διαιτητής με τον οποίο ο Άρης δεν έχει βάλει καν γκολ. Ναι. Είναι διαιτητής στο 2-0 πέρσι με την Καλυθέα. Και είναι ο διαιτητής που είχαμε στο 0-0 με τη Λαμία πέρσι στο Βικελίδης. Γενικά δηλαδή ένας διαιτητής ο οποίος δεν χαμπάριασε ούτε από Βικελίδης ούτε από οτιδήποτε άλλο στο περσινό παιχνίδι με τη Λαμία. Γιατί υπάρχει μια φάση πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο που δεν δίνει στον Άρη. Ο Άρης μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπιστεί όχι ως το μεγάλο όνομα που απαιτεί και το σεβασμό όλων στην κατηγορία, το αντίθετο θα έλεγε κανείς μέχρι στιγμής, ξεκάθαρα. Και είμαι περίεργος να δω τι θα αντικρίσουμε την Κυριακή. Ο διαιτητής στην Κρήτη δεν έσφαξε φυσικά τον Άρη. Έχει μια πολύ κακή διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο, αλλά με δεδομένο. Με δεδομένο, γενικά οι διαιτητές δεν έχουν κάνει πράγματα και θάματα όπως έκανε ο Καλογερόπουλος με πέρσι. Ναι, ναι. Οι διαιτητές, οκ, okay, σε κάποια σημεία όντως δεν σέβονται. Και αυτοί ίσως θα θέλαμε και λίγο καλύτερα. Αλλά δεν έχουν κάνει ούτε το μεγάλο λάθος κατά του Άρη, ούτε το μεγάλο λάθος υπέρ του Άρη. Οι διαιτητές, έτσι ξαναλέω. Είναι ισορροπημένη η κατάσταση. Οκ, okay, μην είμαστε και υπερβολικοί. Οι βοηθοί μέχρι στιγμής έχουν κάνει όργια κατά του Άρη. Όργια. Και στα 4 μάτσα. Και βλέπετε ότι επικοινωνιακά, επίτηδες, εστιάζουν όλοι σε αυτό το γκολ που βάζει ο Άρης με που αν πάρεις ένα χάρακα μεγάλο είναι οριακό του οριακού οριακό. Απλά προφανώς καταλογίζουν στον βοηθό, δεν σήκωσε offside να πάει την αμφιβολία υπέρ του αμυντικού. Με αυτά που διαβάζω και με αυτά που βλέπω και με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι φάσεις, καθαρό διαβιές κρυστάλλινο τον γκολ του Άρη. Αυτό δεν λέγαμε. Πιο καθαρό πεθαίνεις. Πεντακάθαρο, και εγώ αυτή τη άποψη. Πιο καθαρό πεθαίνεις. Έτσι θέλουν, έτσι ρε παιδιά, τελείωσε. Έτσι δεν έχει χρυστοκιώσει. Καθαρό, όσο καθαρό ήταν το πέναλτι του ΠΑΟΚ, όσο έδωσε offside λύση τον Μπρίγιοβιτς,
Άρα ήταν καθαρό. Πεντακάθαρο. Έτσι. Γκολάρα πεντακάθαρη. Το τρίτο γκολ του Άρη στην Κρήτη. Τελικά, μήπως πρέπει έτσι να μην είμαστε σωστοί, δηλαδή. Εμείς πώς θα πηγαίνουμε διαφορετικά. Δεν γίνεται. Αφού βλέπεις ότι αντιμετωπίζει ως παρείας άμα λειτουργεί διαφορετικά. Γιατί τώρα, άκου λίγο, έστειλε μήνυμα αυτομάτως ο Mr. Gold τώρα, δυτικά εκεί σηκές. Έστειλε μήνυμα ο Mr. Gold. Περίμενε, φίλε, κάνε μια εξήγηση. Δεν κάνω τίποτα. Όσοι γνωρίζουν. Ναι, οι υπόλοιποι το ακροατήριο. Ανοίξει λεξικό. Θα ανοίξω γραμμές τώρα, πα σε πάρω ξεφωνήσουν όλοι. Να σου πω. Βρήκα την πιτζάμα που θα σου. Έχει σχέση με παρέα αυτό. Βρήκα την πιτζάμα που θα σου πάρω τις γιορτές. Θα σε ισοπεδώσω. διότι έχω στείλει το μεσημέρι στη γυναίκα μου. Ναι. Το κουστούμι που θα βάλω στη γιορτή της το Σάββατο. Μάλιστα. Δες. Α, το ποστάρω στην τέτοια. Ο Νταβίδ Ακάνθο ανέλαβε πρόεδρο των Ισπανών ποδοσφαιριστών. Επιτέλους, έχουμε κάπου πρόεδρο. Συνδικαλιστής μας βγήκε. Έτσι. Ο Νταβίδ Ακάνθο. Ήταν λίγο γενικά και με τα λεφτά είχε λίγο ένα θεματάκι αυτός. Αυτός κανονικά τα πήρε τα λεφτά του όμως. Ή ο Γιέφε και αυτός καμιά τόγκα. Καμιά τονγκίτσα θα βγει. Κάτι ψηλά. Κάτι ψηλούδια. Χάρισε νομίζω κάτι και αυτό στο τέλος. Εντάξει, πήρε καλά λίγο λεφτά. Πολύ, έτσι. Πήρε καλά λεφτά. Πήρε καλά λεφτά ο Αγκάνθο για τα δεδομένα της ομάδας. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά με γυάλινα πόδια, δυστυχώς. Αν δεν είχε βέβαια και τόσο σοβαρά προβλήματα στην καριέρα του, θα έκανε και πολύ μεγαλύτερη καριέρα, γιατί ήταν για υψηλότερα πράγματα. Αλλά μια συνάντηση τώρα που είναι πρόεδρος των ποδοσφαιριστών στην Ισπανία. Ναι, με ποιον? Να μην κάνει μια συνάντηση με τον Στυλιάρα. Να του πει δύο λόγια. Τον είχε αποβάλει στο Ατρόμητο Σάρης. Να τον κάνει μια συνάντηση. Α πούμε του Σαριούγλου να τον καλέσει. Αυτό να έρθει στην. Ο Στυλιάρας θα έρθει. Ο 779 λέει. Τζάμπα μάγκε αυτή. Ναι. Φουκάκη. Πέρσι στην ήττα από Καλυθέα στην Αθήνα και στο 0-0 με Λαμία ήταν αυτά τα δύο μάτς που είχε σφυρίξει. Τον πρόλαβα σήμερα. Ύποπτο ότι σε μάτς ο Χαριλάου βάζουν διαιτητή από τον Νότο. Στο Παναχαϊκή Άρη θα βάλουν από Βορρά, όχι. Όχι μόνο από τον Νότο. Όχι μόνο από τον Νότο. Από το Ηράκλειο. Κουκουλάκης είναι του Ηρακλείου, αν θυμάστε. Ο διαιτητής, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι έρχεται να παίξει Παναχάκη. Γιατί είναι ένας διαιτητής, ο οποίος είναι από το σύνδεσμο του κυρίου Κουκουλάκη, ο οποίος κύριος Κουκουλάκης με τον κύριο Τριτσόνη όλοι γνωρίζουμε και πέρσι, αλλά και γενικότερα ακόμα και οι του ΠΑΟΚ τους κατηγορούν ότι είναι της πλευράς Μελισανίδης στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Κατσουράνης ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρεσβεύει. Το μάτς γίνεται ακόμα πιο δύσκολο με αυτόν τον διαιτητή και αντιλαμβάνεστε ότι διαφορετικά μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο διαιτητής αν έχει 2-3 χιλιάδες κόσμο, διαφορετικά αν έχει 5-6 και διαφορετικά θα σκεφτεί να λειτουργήσει ο κάθε Φουκάκης αν έχει 10 και 12 και 15 χιλιάδες κόσμο. Και θα μου πει κάποιος, γιατί ρε Χρήσανδε, στο παρελθόν με γεμάτο Βικελίδης δεν φάγαμε σφαγές. Φυσικά, αλλά είναι άλλο να στέλνουν τα πρωτοπαλίκαρα που ξέρουν ότι υπάρχει και από πίσω μια ολόκληρη οργάνωση για να τους στηρίξει και είναι άλλο να στέλνουν ένα διαιτητή Football League. Δεν έχουν όλοι το σθένος να αντιμετωπίσουν καταστάσεις με το γήπεδο να βράζει. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί στη 2 δεν υπάρχουν και plexiglass. Και προσέξτε, γιατί θα μας περιμένουν στην γωνία. Θα μου πεις κάποιος πώς θα συγκρατηθεί αν βλέπει ένα βοηθό σαν αυτόν τον Πριονά προχθές. Πρέπει να συγκρατηθούμε όλοι. Και επίσης θα πρέπει να κοιτάμε και τον διπλανό μας, γιατί θυμάστε τι έγινε με την Κουρομπίλια. Προσέξτε, γιατί μπορεί να υπάρχουν και στημένοι, μπορεί να υπάρχουν και προβοκάτορες. Προσέξτε πάρα πολύ φωνή. Ηχητική και μόνο βία. Το γιουχάρισμα δεν νομίζω ότι απαγορεύεται σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Μεγάλη πίεση φυσικά από την κερκίδα, αλλά σκεφτείτε πόση πίεση μπορούμε να ασκήσουμε, ξαναλέω, οι 2, 3, 4, 5 χιλιάδες και πόση η διπλάση και η τριπλάση. Η απάντηση του Άρη δυστυχώς, και αυτό αντανακλά και τη διοίκηση φυσικά του Άρη, είναι ότι η απάντησή του μπορεί να δοθεί με δύο τρόπους. Με την αγωνιστική του παρουσία, φυσικά εννοείται, και τη δίνει η ομάδα και την έχει δώσει μέχρι στιγμής αυτές τις 4 πρώτες αγωνιστικές, και με τη δυναμική του κόσμου του. Αυτή είναι η απάντηση του Άρη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Άρης, πιστεύω.
αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και διαιτητικά δεν ξέρω αν είναι τα ίδια τα πράγματα σε σχέση με πέρσι, αλλά πάλι με παράπονα φεύγει ο Άρης από τα παιχνίδια. Αυτό βλέπω εγώ. Εντάξει, πρέπει να περιμένουμε λίγο. Ξαναλέω ότι εγώ θεωρώ ότι δεν είναι όπως πέρσι. Γιατί δεν υπάρχει ένα πουλένο που υπήρχε πέρσι. Φέτος τα πουλένα είναι 2-3. Ένα από αυτά τα 2-3 είναι η Παναχαϊκή. Απλά το καλό είναι ότι φέτος υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν πουλέν. Έχει διαφοροποιηθεί λίγο η κατάσταση. Και επίσης αυτό που έχει διαφοροποιηθεί περίτρανα είναι ότι ο Άρης πέρσι 2-3 ανάποδα offside ή 2-3 ανάποδα σφυρίγματα. Δεν μιλάω για τα 10 που είχαμε με τον Καλογερόπουλο. Αλλά 2-3 ανάποδα σφυρίγματα ή 2-3 offside αρκούσαν για να μην πάρεις το τρίποντο. Στη Σπάρτη παράδειγμα. Ο Άρης ήταν κακός. Αλλά υπάρχει πέναλτι στο Σόουζα στο 30 τόσο. Δεν το δίνει. Θα μπορούσε με ένα πέναλτι καθαρό. Εγώ δεν λέω να μας δώσει πέναλτι που δεν υπάρχει. Όπως έδινε στη Λαμία δηλαδή με στην Καλυθέα. Θα μπορούσε με μια τέτοια φάση να πάρεις τη νίκη. Φέτος, ακόμα και αν υπάρχουν ανάποδα σφυρίγματα, καταφέρνεις και παίρνεις τη νίκη. Και αυτό έγινε και στα τρίκαλα που σε έκοψε σε 2-1 και μία άλλο τρεις περιπτώσεις και στον Εργοτέλη. Επομένως, χρειάζεται μια σύνθεση πραγμάτων και είναι καθοριστικό βέβαια, προσέξτε λίγο, άλλο είναι το Βικελίδης. Γιατί με τον Εγινιακό, παραδείγματος χάρη, θεωρώ το μάτς 3-0 τώρα και ακυρώνει το τέταρτο γκολ του Σόουζα. Εκεί εντάξει, είναι λάθος όντως. Το είδε έτσι και έκανε λάθος. Σε κάποια άλλα όμως παιχνίδια, όπως αυτό με την Παναχαϊκή, χρειάζεται από πάνω να έχει και το αου, αου, αου. Χρειάζεται. Στα πλαίσια, επαναλαμβάνω, ευπρέπειας γηπαιδικής. Πρέπει να έχεις από πάνω, να ξέρει και ο Φουκάκης, όπα εδώ παιδιά, δεν με παίρνει να κάνω ό,τι να είναι. Προσοχή και πάνω απ' όλα, βέβαια, προσοχή χρειάζεται η ομάδα. Γιατί η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να μπει στον αγωνιστικό χώρο και να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Και μετά, αν βλέπει και ο κάθε διαιτητής ότι ο Άρης θα κερδίσει, δεν θα ξεφτυλιστεί. Δεν θα ξεφτυλιστεί. Την Πέμπτη και τι. Δεν μιλάμε τώρα για να κρίνεται 30η αγωνιστική και να πρέπει να περάσει οπωσδήποτε, ξέρω εγώ. Και να κρίνεται εκεί πέρα. Εκεί μπορεί και να ξεφτυλιστεί. Ωραία, και μετά την ανάλυση μας για το διαιτητή της Σαββατιάτικης αναμέτρησης, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Ο 592 αποθεώνει. Ναι. Χρήσαν, θέλει, σε Αργιανούς απευθύνεστε. Στε. Ξέρουμε τι θα πει παρείας. Ουγγ. Έχει σχέση με το παρέα. Να σου πω κάτι, είπαμε κάτι ρεπορτάζ άλλη ομάδα. Γιατί ρε φίλε. Μάλλον. Έχει σχέση με το Άριας. Η Άρια έχει σχέση. Η Άρια Στάρκ του Game of Thrones. Ναι. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να. Θα μας πεις όμως. Κάνουμε... Ναι. Ο Ασλαμάς που λέει κάτι τέτοιες λέξεις, τις εξηγεί μετά στον κόσμο. Υποδέστερος, ρε φίλε, παρακατιανός, υποδέστερος, πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Και γιατί δεν μας το είπες αυτό. Τι, παρακατιανός, υποδιέστερος, πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Αυτό μου αυτό είπα εκείνη τη στιγμή. Σαν το ακροτελεύτιο που προχθές, φίλε, αντιγράφει ο speaker της Νόβα. Θα ζητήσω τέτοιο. Που στον κόλ του Λιβάγια. Πνευματικά δικαιώματα. Το είπε στο ακροτελεύτιο. Ποιος ήταν, να τον πάρω τηλέφωνο. Δεν θυμάμαι τώρα. Θα το ψάξω. Πάμε ο Πάγκος νομίζω ήταν. Ο Γιάννης. Όχι, δεν είναι. Άμα, ο Γιάννης ήταν στην Τούμπα. Ξεφωνητό και στο Γιάννη για το πέναλτι. Όλοι ξεφωνητό. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Η εκπομπή του All About Άρης μαζί σας, στο Λίμπερο 107 και 4. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας προσκεκλημένο, με τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα σκάουτινγκ της Παναχαϊκής, αφού δεν μας μιλάνε οι παίκτες της Παναχαϊκής, έχουν απαγόρευση. Θα πάμε σε ένα ποδοσφαιριστή του τελευταίου αντιπάλου της Παναχαϊκής και πρώην παιδί του Άρη, φυσικά, τον Καλούδη το Λεμονή, ο οποίος παίζει στον ΑΟ Χανίων Κισαμικό από φέτος. Καλούδη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, τι κάνετε? Είσαι καλά? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Πού είσαι, στα Χανιά? Στα Χανιά, ναι, μόλις τελειώσαμε. 35 βαθμοί, πόσους έχει? Εντάξει, 35 έχει, αλλά είμαστε καλά. Καλύτερα τουλάχιστον από πάνω. Είναι μια χαρά, έτσι καλά. Λένε. Είναι... Καλά είναι, καλά είναι. Ευλογημένος τόπος η Κρήτη. Είναι και ωραίος τόπος, είναι πολύ όμορφο. Η αλήθεια είναι, μιλάμε και λέμε, Καλούδη, για την Παναχαϊκή, ότι είναι μια ευχάριστη έκπληξη στο πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι αδικούμε τη δική σου την ομάδα, τον πολύ νεανικό ΑΟ Χανίων Κισαμικό, γιατί είναι η ένωση των δύο ομάδων εκεί της περιοχής, που με πολύ νεαρό προπονητή, το γιο του κ. Πετράκη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έχει κάνει
Έχει, έχει και κρατήσει το αίτητο. Έχετε νομίζω δύο ισοπαλίες και δύο νίκες στη σεζόν. Ναι, δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, ακριβώς. Και με ένα ρόστερ το οποίο είναι νομίζω εντελώς καινούριο. Σχεδόν. Από πέρσι έχουν μείνει τέσσερα παιδιά. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε καινούργοι φέτος στην ομάδα. Mm. Φτιάχνουν εδώ πέρα οι άνθρωποι της διοίκησης, φτιάξανε φέτος από την αρχή του καλοκαιριού κάτι καινούριο. Mm-hmm. Το οποίο σιγά σιγά έχει δέσει ήδη και σιγά σιγά αρχίζει και δυναμώνει, πιστεύω. Mm. Φαίνεται κιόλας αυτό στο γήπεδο. Mm. Και είμαστε νομίζω πολύ καλά, γιατί έχουμε τους ανθρώπους της διοίκησης πολύ κοντά μας. Προσέχουν την ομάδα εδώ πέρα και είναι όλα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Ναι. Βέβαια είναι λίγο περίεργο για τα ελληνικά δεδομένα ότι η ομάδα σας εμπιστεύτηκε ένα πολύ νεαρό προπονητή. Δεν έχει κλείσει ούτε τα 30 ο Γιώργος ο Πετράκης. Ναι. Παρ' όλα αυτά του δόθηκε η δυνατότητα να δουλέψει στη δεύτερη κατηγορία. Ναι, τον εμπιστευτήκαν και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν δικαιωθεί και οι άνθρωποι της διοίκησης από τον προπονητή μας. Φυσικά εμπιστευτήκαν και νεαρά παιδιά. Ναι. Εμπιστευτήκαν και νεαρά παιδιά. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι όλοι ευχαριστημένοι από αυτό που βλέπουν και ο κόσμος της ομάδας, γιατί τα Χανιά έχουν εδώ πέρα πολύ κόσμο. Σας έχει αγκαλιάσει ή αγκαλιάσει αυτή την ένωση των δύο ομάδων, την καινούργια προσπάθεια αυτή? Ναι, την έχουν αγκαλιάσει φυσικά. Έρχονται στο γήπεδο, είναι κοντά μας και στα εντός και στα εκτός όσο μπορούν να έρχονται. Και είμαστε όλοι μαζί. Τώρα σε ποιο γύρο στα περιβόλια παίζετε? Στα περιβόλια παίζουμε. Τις πρώτες αγωνιστικές παίξαμε στο Ρέθυμνο, γιατί τα περιβόλια είχαν κάποια θέματα. Ναι. Και από εδώ και πέρα, τώρα το Κυριακή που παίζουμε με τη Βέρε, θα πάμε στα περιβόλια. Μάλιστα. Τελευταίο μάτς για τον Κισαμικό ήταν αυτό κόντρα στην Παναχαϊκή, που είναι ο αντίπαλος του Άρη ο επόμενος του Σάββατο στο πρωτάθλημα. Η ομάδα σου, από ό,τι μάθαμε, γιατί δεν είδαμε το παιχνίδι, έπαιξε αρκετά καλά και ίσως θα δικαιούσασταν και κάτι παραπάνω σε αυτό το παιχνίδι. Ακριβώς. Όχι, ακριβώς έτσι είναι. Παίξαμε πολύ καλά. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία ήταν και αυτή η ITT. Ήταν στις πρώτες θέσεις και πήγαμε εκεί πέρα, δεν είχαμε να φοβηθούμε κάτι. Με το πλάνο μας, αυτό που μας είχε πει ο προπονητής, αυτό που δουλέψαμε όλη τη βδομάδα. Και νομίζω ότι αν κάποιος κάτσει και δει τις φάσεις που έκαναν οι δύο ομάδες, νομίζω ότι ήμασταν αυτοί που, αν κάποιος έπρεπε να κερδίσει, θα έπρεπε να έχουμε κερδίσει εμείς. Ναι. Τι εικόνα αποκόμισες από την Παναχαϊκή, την έζησες τώρα από πρώτο χέρι, έχεις πολύ πρόσφατο δείγμα γραφής και γι' αυτό σε ρωτάμε. Τι ομάδα είναι δηλαδή, τι θα δούμε το Σάββατο εδώ? Πολύ καλή ομάδα, και αυτή μέσα έχει πολλούς νεαρούς παίκτες. Ναι. Έχει φυσικά και πιο πολύ εμπειρία από ό,τι είχαμε εμείς. Ναι. Όπως είναι ο Φωτάκης, και μπορούν ας πούμε και να ανταπεξέλθονται πιο εύκολα. Ναι. Δεμένη ομάδα, καλό ποδόσφαιρο, έχουν και τον κόσμο τους. Εντάξει, νομίζω θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι την Κυριακή. Βασίζονται δηλαδή περισσότερο στην αθλητικότητα, στα τρεξίματα και στον νεανικό ενθουσιασμό. Είναι ομάδα που έχει πολλά τρεξίματα, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και το ξέραμε και εμείς αυτό. Όπως και εμείς είμαστε ομάδα που έχουμε πολλά τρεξίματα. Και φυσικά πολύ νεανικός ενθουσιασμός. Και παίζουν και καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Βέβαια, ενδεχομένως να διαφοροποιήσουν λίγο την τακτική τους, γιατί έρχονται να παίξουν. Ναι, σίγουρα, γιατί παίζουν και με τον Άρη στο Βικελίδη, αυτό είναι το λογικό. Ναι. Πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι? Ο Άρης έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα, αυτό το 4-4, μάλιστα με μια πολύ σημαντική νίκη ανατροπή το Σάββατο, ναι, κόντρα στον Εργοτέλη, που του δίνει πολύ μεγάλη ψυχολογία. Φυσικά, εντάξει, βλέπω ότι φέτος τα πράγματα είναι πιο σοβαρά στον Άρη. Ναι. Από ό,τι πέρσι, έτσι νομίζω τουλάχιστον. Ναι. Έτσι βλέπω. Έχει μια πολύ καλή ομάδα, παίκτες με πολύ εμπειρία στη βιταθνική. Νομίζω ότι δεν θα έχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα όπως είχε πέρσι για την άνοδο, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει φέτος σχετικά εύκολα. Ναι. Την Παναχαϊκή τη βλέπεις να φτάνει μέχρι το τέλος, ή πιστεύεις ότι είναι από τον ενθουσιασμό τώρα αυτό το καλό ξεκίνημα και εντάξει, δεν έχει παίξει κάποιο πολύ δύσκολο μάτς? Πιστεύω ότι αν τα παιδιά συνεχίσουν έτσι όπως είναι και παίζουν αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζουν και έχουν δύναμη από πίσω, δεν γνωρίζω κάτι βέβαια σε αυτό. Ναι. Γιατί όχι, να το πιστέψουν. Δεν τους απαγορεύει κανείς. Ναι, καλά, αυτό εννοείται. Ναι. Πάντως, ήδη έχει δημιουργηθεί ένα γκρουπ ομάδων, είναι ο Άρης, είναι ο Όφη, είναι η Παναχαϊκή, είναι η Δόξα, αυτές βλέπεις και εσύ να πρωταγωνιστούν? Εντάξει, φυσικά, ναι, υπάρχουν ομάδες που από το όνομα και μόνο είναι δυνατές, αλλά αυτό δεν αρκεί, γιατί όπως είπαμε πιο πριν, και εμείς είμαστε
Εντάξει, δεν είμαστε για πρώτη θέση, δεν είναι ο στόχος μας αυτός, αλλά μέχρι στιγμής πάμε πολύ καλά και εντάξει, πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε ψηλά. Και έρχεστε και σύντομα στο κλειά της Βικελίδης, η ομάδα την σου. Την άλλη εβδομάδα. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, για σένα δεν είναι η πρώτη φορά που επιστρέφεις στο γήπεδο, είσαι παιδί. Όχι, όχι, έχω παίξει και με τον Λαγαδά, εντάξει, έχω ξαναπαίξει και αντίπαλο, έχω παίξει και στο Βικελίδης, ξέρω πώς είναι. Έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή τώρα δύο παιχνίδια στο γήπεδό του. Έχει την ευκαιρία να κάνει με δύο νίκες, να διευρύνει το αίτητό του πριν αρχίσουν τα δύσκολα παιχνίδια. Έχεις παρακολουθήσει κάποιο παιχνίδι του Άρη φέτος ή δεν κατάφερες? Παρακολούθησα το τελευταίο, είδα το τελευταίο με τον Εργοτέλη. Α, το είδες από κοντά ή... Όχι, από κοντά το είδα μετά σε μαγνητοσκόπιο από το Ιντερνετ. Ναι. Τι εντύπωση αποκόμισες? Τρελό παιχνίδι, λέω. Τρελό παιχνίδι, εντάξει, ήξερα και τον Εργοτέλη ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί έχουμε παίξει και με τον Εργοτέλη. Ναι. Ομάδα ο Άρης που δεν τα παράτησε. Πολύ, καλό, πολύ καλό στοιχείο αυτό. Έδειξε τη δυναμική του και εντάξει. Mm-hmm. Για να γυρίσουμε λίγο στην Παναχαϊκή, ξεχώρισε κάποιο παίκτη που θα πρέπει και εμείς να έχουμε λίγο να εστιάσουμε το Σάββατο ή είναι γενικότερα το σύνολο που πρέπει να. Νομίζω ο κύριος Μοχλός της Παναχαϊκής είναι στο κέντρο ο Φωτάκης που παίζει. Ναι. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και γνωστός στα αλληλικά γήπεδα. Εντάξει, ναι, φυσικά. Και από εκεί και πέρα οι Παναχαϊκοί τρέχουν πολύ τα παιδιά. Αυτό είναι για μένα το κύριο στοιχείο της, ενώ τρέχει πάρα πολύ. Ναι. Τρέχουν τα παιδιά. Θεωρείς ότι στον Άρη η μεγάλη διαφορά είναι το κέντρο του σε σχέση με πέρσι? Γιατί είσαι και πολλοί λένε, και ναι, επειδή ακριβώς είναι και η θέση σου, πολλοί λένε ότι αυτή η τριάδα παιχτών που εναλλάσσατε, βέβαια, παίζουν οι δύο από τους τρεις συνήθως, Μουμίνι, Τζόγλου και Νίκιτς, είναι που τον διαφοροποιεί αρκετά και δένει πολύ καλά την άμυνά του με την επίθεσή του. Σίγουρα το κέντρο είναι για μένα κιόλας το βασικό με την εργάμα. Το κέντρο σου πηγαίνει καλά, νομίζω και η ομάδα θα πηγαίνει καλά. Και φυσικά είναι παίχτες που ξέρουν και την κατηγορία, έχουν παίξει το παραπάνω και νομίζω ότι βοηθάνε πάρα πολύ το φετινό Άρη. Mm-hmm. Φιλαράκια σου έχεις, έχουν μείνει στον Άρη ή έχουν φύγει όλοι? Φιλαράκια μου, έχω ένα πολύ καλό μου φιλαράκι, το Γιάννη το Ματζάρι στον Άρη. Από το δώστε πολλά χαιρετίσματα εκεί πέρα. Σ' ακούει τώρα. Συνήθως μας ακούνε. Στην Παναχαϊκή, αν δεν κάνω λάθος, Καλούδη είναι και ο Γκέσιος. Ναι. Είναι και ο Γκέσιος, ναι, με εμάς δεν αγωνίστηκε. Και ο Γκίνο. Και είναι και ο Δημήτρης ο Γκίνο, ναι, φυσικά. Αυτόν θα λέω, ο οποίος έπαιξε μαζί μας και ήταν πολύ καλός. Μάλιστα. Άρα έχει και κάποια κοινά η Παναχαϊκή. Έχει δύο παίκτες, ναι, δηλαδή, ναι, που έχουν φυσικά περάσει και από τον, και από τον Άρη. Και είναι χωρίς ξένους, νομίζω. Και δεν έχει ξένους, ναι, αυτό είναι το περίεργο. Νομίζω, ναι, δεν έχει ξένους. Με εμάς τουλάχιστον δεν αγούστηκε κανένας ξένος. Όχι, δεν έχουν. Δεν έχουν ξένους. Ναι. Μάλιστα. Φαβορεί, βλέπεις το μάτς? Εντάξει, φαβορεί νομίζω ο Άρης είναι. Με όποιο και να παίξει, εντάξει, νομίζω μόνο και μόνο το όνομα. Έχω περάσει και από αυτή την ομάδα και γνωρίζω πώς είναι τα πράγματα. Παίζει και μέσα στην έδρα του, το Βικελίδης, με τον κόσμο του. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Θα πρέπει να προσέξει κάτι το Σάββατο ή εξαρτάται αποκλειστικά από τον Άρη και το πώς θα είναι αυτός στο παιχνίδι? Εντάξει, νομίζω ότι εξαρτάται από τον Άρη το παιχνίδι. Άμα φυσικά έχει και τη δύναμη του κόσμου από δίπλα του, τον κόσμο να τον βοηθήσει, έχει τους ποδοσφαιριστές νομίζω που μπορούν να σηκώσουν τα βάρη της ομάδας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή συνέχεια στην ομάδα σου και σε σένα προσωπικά. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον πρώην παίκτη του Άρη, νυν του Κεσαμικού Αοχανίων, που αντιμετώπισε πριν από τρεις μέρες την Παναχαϊκή. Αν δεν έμενα Θεσσαλονίκη, πάντως φίλε, θα ήθελα να μένω στα Χανιά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ειδικά όταν ανοίγει ο καιρός και όλα αυτά. Καλά, γιατί χαλάει ποτέ εκεί. Ναι, ακόμα περισσότερο εννοώ. Δηλαδή εκεί από τον Απρίλιο και έπειτα μέχρι το Σεπτέμβριο είναι μαγικά. Οκτώβριο. Είναι μαγικά. Και τα τελευταία χρόνια αρκετά παιδιά κατέβηκαν, έτσι, παιδιά του Άρη που λέμε, και ο Μπουγαίδης δεν πέρσι στον Κισαμικό. Ναι. Αλλά προενώσεως. Και νομίζω ότι κάνουν μια πολύ καλή κίνηση εκεί στα Χανιά. Καιρός ήταν. Γιατί ο Κισαμικός πήρε την δυναμική του κόσμου, της παραδοσιακής ομάδας των Χανίων, και νομίζω ταυτόχρονα κλείτωσαν και τα Χανιά από την όλη κατάσταση που είχαμε εδώ με αυτούς εδώ πέρα που πήγανε, καταφέρανε χθες, πέρσι διαλύσαν τα Χανιά, δεν πληρώσαν κανέναν, έφαγαν την αφαίρεση βαθμών και πέσανε, και φέτος το κάναμε τον Αχαρναϊκό στο ξεκίνημα κατευθείαν. Τι ωραία όμως, φίλε.
πηγαίνεις, παίρνεις, πήρε τις χορηγίες, πήρε το ώρα, πήρε το άλλο, βάζεις μια τόγκα, έφυγε. Ωραία, μια χαρά. Όλα καλά. Αλλά γενικά είναι μια περιοχή, τα Χανιά, που τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει λεφτά, ποικιλοτρόπως στο ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε και με τον Πλατανιά αυτό, ναι. Το τι συνέβη. Συνδυάσαμε έτσι δύο μάτς κολλητά, γιατί με στην κουβέντα μας θα την ξαναπαίξουμε την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη, θα την ξαναπαίξουμε τη συνέντευξη, να ξέρετε. Λοιπόν... Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι είχε εμπιστευτεί έναν πολύ νεαρό προπονητή, το γιο του Γιάννη Πετράκη. Ναι. Μόλις 29 χρονών στο πάγκο. Εκεί δεν ξεκίνησε ο Μπαξεβάνος. Ναι, αλλά εκεί ναι. Άλλο, ή στον Πανεγιάλη ξεκίνησε. Πέρσι ήταν ο Μπαξεβάνος. Α, πέρσι είναι, σωστά. Που είχε κάνει ο Άριστο 0-1. Άλλαξε εντελώς η ομάδα. Ρε. Έφυγαν όλοι οι ποδοσφαιριστές σχεδόν. Όλοι τις 4 μήναν. Καταρχήν άλλαξε η υπόσταση της ομάδας, ναι. Γενικότερα. Εντάξει. Και έχει μια πολύ νεανική ομάδα, την οποία θα τη δούμε την επόμενη εβδομάδα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης, ο οποίος ολοκλήρωσε και σήμερα την προπόνησή του με επιστροφές για κάποιους ποδοσφαιριστές και με απουσίες και προκειμένου του Διαμαντόπουλου, ο οποίος έχει μια ενόχληση στη μέση και νομίζω προληπτικά για περισσότερο έμεινε έξω. Και όχι, δεν είναι συντρέχει λόγους ανησυχίες δηλαδή. Και ο Παυλίδης είναι κανονικά πλέον στη διάθεση του προπονητή, ο οποίος από αύριο θα ετοιμάσει έτσι, θα μας δείξει κάποια πραγματάκια για το τι σκέφτεται για την ενδεκάδα που θα παρατάξει στο παιχνίδι του Σαββάτου. Τα έχει Άρη, λες, Δευτέρου ημιχρόνου. Αν θα παίξει ο Ντούνης από την αρχή, ναι. Πιστεύω πως ναι. Μια λογική αλλαγή το είναι θεωρώ αυτή. Θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι. Ή αν δεν είναι ο Μπαρκάνη, ήταν εκτός, παρέντε, πάλι τώρα. Αυτή, και σήμερα. Ήταν νομίζω, έξω, μπήκε, νομίζω μπήκε. Ναι. Λογικά, αν αλλάξει τον Γκάσο, βάζει τον Ντούνη, που είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, να σου πω την αλήθεια. Αν θα έχει μια αλλαγή, θα είναι μόνο αυτή. Και θα πάει ο Πασάς στα άκρα. Στη μία. Όχι. Όχι, εκεί θα πάει ο Πασάς, πίσω από το φορ, εκεί που έπαιζε. Λογικά. Αυτή είναι η αλλαγή σου, έχω πει που δεν μου κάθεται. Ναι. Εγώ, ας πούμε, αν δεν έβαζα τον Ντούνη, θα έβαζα τον Πασά στα άκρα νομίζω και τον Παυλίδη δεκάρι. Νομίζω ότι επειδή ο Παυλίδης μπήκε σήμερα και έχει χάσει τις τελευταίες προπονήσεις, γι' αυτό δεν θα παίξει στο βασικό σχήμα. Αυτό είναι ο μοναδικός λόγος. Ενώ, εντάξει, του Στεφάνου δεν τον έχει βάλει καθόλου, δεν τον έχουμε δει, είναι η αλήθεια. Μάλλον θα πρέπει να κάνει υπομονή μέχρι το μάτς με τον Μπαζιάννα για να το δούμε. Το Στεφάνοβιτς. Ναι, αυτή η εβδομάδα μην ξεχνάτε ότι είναι ιδιαίτερη. Έχει τρία μάτς μέσα σε 7 μέρες. Ακριβώς. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει και μια διαχείριση και θα γίνει από τον προπονητή. Δηλαδή, κάποιους παίκτες που δεν θα τους δούμε το Σάββατο θα τους δούμε σίγουρα την Τρίτη και κάποιους που θα δούμε το Σάββατο δεν θα τους δούμε την Τρίτη. Ναι. Αντίστοιχα στο μάτς με τον Παζιάννα, γιατί εντάξει, ρόστερ υπάρχει, πολλοί ποδοσφαιριστές υπάρχουν. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν παίξει καθόλου και ασφαλώς θα πρέπει να παίξουν, να κρατήσουν και τις ισορροπίες οι άνθρωποι του Άρη και μέσα στα αποδυτήρια. Θέλω να σου πω και κάτι. Όντως. Είναι το μάτι σημαντικό και αν ρωτήσει 9 στους 10 Αριανούς θα σου πούνε ότι σημαντικότερο είναι το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Ναι, και αυτό και του Κισαμικού. Ναι. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής που θα μπει σε ένα παιχνίδι κυπέλου με μια ομάδα που είναι καλή τα τελευταία χρόνια της Λίγκας, ναι, και κρίνεται και η πρόκριση στο κύπελο, νομίζω ότι ο ποδοσφαιριστής, μη σου πω ότι μπορεί το δεύτερο παιχνίδι να το. Εντάξει, με την Παναχαϊκή είναι σημαντικό γιατί είναι οι δύο πρωτοπόροι, τα έχει φέρει έτσι η βαθμολογία. Αλλά θεωρώ ότι. Δεν είναι ένα παιχνίδι που θα μπει ο άλλος και θα πει: ωραία, εγώ θα παίξω το κύπελο. Ίσα-ίσα. Έχει κίνητρο. Και μεγάλο κίνητρο. Και έλεγα και χθες, Χρυσάνθε, και το επαναλαμβάνω και σήμερα. Δηλαδή, θα παίξει κατά τα φαινόμενα στο μάτι του κυπέλου ο Στεφάνοβιτς. Ο Στεφάνοβιτς, παιδιά, ήρθε για βασικό στον Άρη το καλοκαίρι. Ναι. Αυτό ήταν το πλάνο. Ήρθε για αντιτάτος, αν θυμάστε. Ναι. Παρότι έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αγωνιστικά καθαρά. Δηλαδή, ο Μαραγκός. Έπαιξε τόσα χρόνια και Super League. Δεν είναι αυτοί οι παίκτες δηλαδή που λογικά λέω τώρα, γιατί κάτσε να φτάσουμε μέχρι Μιλόνοβιτς. Την Τρίτη. Ναι, θα παίξουν την Τρίτη. Είναι παίκτες οι οποίοι ενδυνάμει, θα μπορούσαν να βάζει βασική σε όλες τις ομάδες της κατηγορίας. Και να σου πω κάτι. Ένα παιχνίδι κυπέλλου μπορεί, ρε φίλε, με την απόδοσή σου και την εμφάνισή σου να σε αναγκάσει ο προπονητής σε συνδυασμό με τον τεφορμάρισμα ενός θεωρητικά βασικού τραυματισμού και επιστημονία. Αλλά όταν λοιπόν ο Άρης έχει ένα ρόστερ 28 παιχτών. 30 στο σύνολο, αλλά εγώ βάζω μια 25 εν δυνάμει βασικών. Έτσι. Ναι. Δεν θα παίξουν 34 παιχνίδια ο Κάσος παράδειγμα. Είδα, το Κάσος τραυματίστηκε ένα μάτσο. Δεν πήγε ο Μπαρκάνης στη θέση του. Έτσι είναι αυτό το ρόστερ. Και πρέπει να το αντιληφθούν κάποιοι ότι δεν γίνεται κάποιοι να έχουν μόνιμη θέση στην ενδεκάδα. Αυτό που θα έχει μόνιμη θέση θα πρέπει να την κερδίζει. Και εντάξει, λίγο πιο βασική σε όλες τις ομάδες είναι συνήθως.
σπάνια αλλάζουν οι κεντρικοί αμυντικοί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Σόουζα δύσκολα θα βγει από την 11η. Να είναι τραυματίσει ή τιμωρημένο για να είναι εκτός. Αυτό προβλέπω. Δηλαδή. Απ' την άλλη, δεν μπορεί όμω και να τον φορτώνει να παίζει Σάββατο, Τρίτη, Κυριακή, μια Τετάρτη. Χαρά. Ναι, παιδί μου, μπορεί. Θετικό επαγγελματία, νεαρό ηλικία. Μπορεί καλός το παιδί. Ο Δελιζή που είναι λίγο πιο βαρύ κορμί, λίγο μεγαλύτερο, ίσω να ξεκουραστεί μια μέρα. Μπορεί να ξεκουραστεί την Τρίτη, ναι. Αυτό πρέπει, είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, είδαμε προχθές το μάτς με τον Εργοτέλη, ήταν πολύ κουρασμένος ο Μουμίν. Ο πιο σταθερός παίκτης του Άρη μέχρι στιγμής τη σεζόν και στα φιλικά, από τα φιλικά κιόλας. Ήταν κουρασμένος το παιδί. Πήγε δεύτερο τη μπάλα πρώτη φορά. Εντάξει, με πέντε μάτς αν κουράστηκε όμως και εσύ, ρε Άλεξ. Δηλαδή, άμα φτάσουμε στα 25, θα κάνει. Εντάξει, έχει παίξει όλα τα φιλικά, είναι ο μόνος ο οποίος δεν έβγαινε ποτέ. Σωστό. Δεν έβγαινε ποτέ. Άλλαζε τον Ιντζόγλου με τον Νίκητς, έκανε τις αλλαγές του. Έβαζε τον Παυλίδη, έβαζε δοκίμα στα πάντα ο προπονητής από τα φιλικά και όλα. Ο μόνος που δεν έβγαινε, δεν κουνιότανε από, ναι, από την 11η. Κάποια στιγμή σε ένα. Ναι, γιατί είχε τη συγκυρία ότι οι άλλοι δύο, ναι, τραυματίστηκαν. Τραυματίστηκαν και οι άλλοι δύο. Ένας, ναι, έκανε χείριση, ο άλλος και πάθηκε τη θλάση. Δεν βγήκε ποτέ. Σωστά. Ο Μουμίν. Έφτασε τώρα η στιγμή που την Τρίτη στο μάτι με τον Μπαζιάννα λογικά θα ξεκουραστεί. Θα παίξει την Παναχαϊκή. Τον έβγαλε, είδες, και, ναι, τον θα παίξει την Παναχαϊκή το Σάββατο και μετά θα ξεκουραστεί με τα Γιάννη. Δεν θα ξεκουραστεί την ουσία όμως. Αφού αυτό τη Τρίτη είναι το επιπλέον μάτς. Αυτό που θα προσέθεται μεγαλύτερη επιβάρυνση, ναι, και θα εκείνη που ελοχεύει και ο κίνδυνος για έναν τραυματισμό όταν παίζει ανά τρεις μέρες. Έχω παίχτες όμως. Αυτό σου λέω. Θα παίξει, δηλαδή θα παίξουν Νίκητς, δεν κατάλαβα. Και ο Νίκητς να μην παίξει, θα παίξει ο Παυλίδης. Ναι, θα παίξει ο Στεφάνοβιτς. Έχω παίκτες. Αυτό λέω. Ακριβώς. Υπάρχουν οι παίκτες πλέον και αυτό είναι και η πληρότητα που μας επιτρέπει να κάνουμε πολλές αλλαγές. Αν παίζει ο Μπούρμπος αντί του Τζανακάκη για παράδειγμα, δεν κατάλαβα. Έχει παίκτες να παίξει ο προπονητής στο παιχνίδι αυτό. Κάτι. Και ο Τσουμάνης απαθεραπεύτηκε. Και ο Βαλεριάνος φυσικά είναι βασικός. Και ο Τζανακάκης που είπες. Ναι, φτάσαμε τώρα βέβαια στο μάτι του Κυπέλλου. Πηδήξαμε το μάτι του Σαββάτου με την Παναχαϊκή. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Και είναι μάτς σημαντικό. Είναι μάτς το οποίο είναι αυτά τα must win που λέμε. Γενικότερα, ο Άρης, μόλις έγινε η κλήρωση, αν θυμάσαι, λέγαμε ότι ο Άρης πρέπει να πάει στη Δράμα, την 7η αγωνιστική, που είναι μια ομάδα από τις ισχυρές στην κατηγορία, κυρίως γιατί έχει και ντεσού διάφορα. Θα πρέπει να πάει με minimum 15 βαθμούς και maximum 18 βαθμούς. Θα πρέπει να πάει και λέγαμε μια σιγουριά, αν έχει 15-16 βαθμούς θα είμαστε ζάχαροι στο παιχνίδι. Ο Άρης λοιπόν έχει τη δυνατότητα να πάει με 18, γιατί μιλάμε για δύο παιχνίδια που είναι μέσα στην έδρα του. Ακόμα και πέρσι που ο Άρης δυσκολεύονταν, τα παιχνίδια στην έδρα τα πήρε. Δεν πήρε τον Εγινιακό και τη Λαμία. Αυτά τα δύο μάτς δεν πήρε πέρσι. Και είναι μέσα στο Βικελίδης. Είναι σε καλό momentum. Είναι καλό το φεγγάρι γενικότερα. Δείχνει ικανός, πιστεύει. Έχουν πιστεί και οι πλέον δύσπιστοι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αν ρωτούσε ένα Αριανό πέρσι το Μάιο, θα σου έλεγε δεν πρόκειται να ανεβούμε ποτέ. Αν το ρωτούσες μέσα στο καλοκαίρι, θα σου έλεγαν αρκετοί ότι δείχνει πιο σοβαρή ομάδα. Αλλά πρέπει να το δείξει και στα επίσημα και τα λοιπά. Τώρα, πολύ δύσκολα θα βρεις κάποιον ο οποίος θα σου πει θεωρώ ότι ο Άρης θα βγει τρίτος φέτος. Ελάχιστα θα σου πούνε ότι μπορεί, δεν πιστεύω θα βγει πρώτος, θα βγει δεύτερος. Αυτό λοιπόν, με κάτι τέτοια παιχνίδια και όπως αυτό με τον Εργοτέλη, όπως αυτό με τα Τρίκαλα φυσικά, αλλά πλέον και μέσα στην έδρα σου με την Παναχαϊκή, θα πρέπει να το πιστοποιείς. Μου θυμίζει αρκετά αυτό το παιχνίδι, Άλεξ, το παιχνίδι με τα Τρίκαλα πέρσι. Ναι. Ότι είναι παρόμοιο το παιχνίδι. Στο ξεκίνημα και εκεί, αγωνιστική ήταν. Ήταν εκεί στο ξεκίνημα. Με τον Άρη όμως εκείνα έχει απώλειες. Να παίζει με το μαχαίρι στο λαιμό. Ο Άρης δεν μπορούσε να έχει άλλη απώλεια εκεί. Αυτό που μου λες επίσης για το βιντεάκι και τα λοιπά, εγώ δεν το βλέπω μόνο στην επικοινωνιακή πλευρά του πράγματος. Βλέπω ότι όταν οι παίχτες πάνε σε μια τέτοια διαδικασία να νιώσουν την ανάγκη να φωνάξουν τον κόσμο στο γήπεδο κτλ., μου δείχνουν ότι έχουν συνειδητοποιήσει άπαντες μέσα στην ομάδα τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι. Να. Ότι δεν το αντιμετωπίζουν, OK, Άρης είμαστε, κάναμε 4 νίκες, θα θρύνουν, τους βρίσκω 5 γκολ. Σου έχω πει εγώ πάρα πολλές φορές και το έχω πει εδώ από τα μικρόφωνα τόσα χρόνια ότι τον Άρη σε τέτοια παιχνίδια δεν το φοβάμαι.
Με τους δυνατούς. Δεν το φοβάμαι. Δυνατούς και αντιπάλους, ο οποίος πρέπει να κερδίσει. Κόντρα σε ομάδες που είναι ιστορικές. Δυνατούς, είναι... πρόσεξε. Η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή δεν είμαι βέβαιος. Δεν είναι δυνατός βασιρόστερ, ναι, η Παναχαϊκή. Αυτό δεν είναι δηλαδή βασιρόστερ. Μην τρελαθούμε δηλαδή τώρα. Εντάξει. Έχει ένα έχει ένα επικοινωνιακό τύλιγμα. Το περιτύλιγμα είναι, ναι, λίγο αυτό. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει την ιστορία, έχει τον κόσμο της, έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια παλιά στην μεγάλη κατηγορία. Είναι ένα μέγεθος το παιδί. Για τους παλαιότερους τώρα. Για τη δικιά μας τη γενιά είναι, ναι, ακόμα και τη δικιά μας τη γενιά. Έχει βγάλει και ποσοστό το Δαβουρλί, τώρα μιλάμε τώρα για τεράστια προσωπικότητα. Είναι... Τώρα κάτι παιδιά στο Super 3 που μας ακούνε συγκινήθηκαν. Ναι. Μετά τον Παρία μας, ναι, είπες και τον Δαβουρλί. Γι' αυτό οι ποδοσφαιριστές όμως το αντιμετωπίζουν έτσι. Εγώ. Ποιο προπονητή του θυμάμαι. Το Μιχαλόπουλο. Μιχαλόπουλο. Συγχωρεμένος. Μιχαλόπουλος. Και βέβαια. Σας έχω πει την ιστορία με τον Κατσουράνη, έτσι. Γενικός τους αρχηγός είναι, ναι, ο Τάκης Κυριακόπουλος, που αλλιώς ποδοσφαιριστής επί πολλά χρόνια της Παναχαϊκής. Επειδή πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, όταν γυρίσουμε, ναι, θα σας θυμίσουμε, την έχω πει και εγώ και ο Άλεξ, τον έχω ακούσει να τη λέει, πόσο ο Κατσουράνης είχε αποκτηθεί από τον Άρη και χάθηκε. Και χάθηκε. Ενώ προσέξτε, ενώ τον είχε πληρώσει κιόλας. Έχουμε και μια συνέντευξη ακόμη για το ποδόσφαιρο του Άρη σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε. FM και ενώ. Το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54526 για το εισιτήριο του αγώνα Άρης Παναχαϊκή. Καλά που το είπες, ναι. Που θα πάτε σε σουίτα στοίχημα, δεν θα πάτε να το δείτε στα πέταλα. Τη διπλή, ναι, είναι σαν πρόσκληση ουσιαστικά. Μπράβο, θα πάτε στη σουίτα, διπλό εισιτήριο είναι. Είναι ωραία από πάνω και όλα, θα βλέπετε. Από τη σουίτα το δείτε, θα φάτε και ωραία χάμπουργκερ εκεί που φέρνει ο Ζάικος Catering. Ναι. Να βοηθήσουμε λίγο για τον άνθρωπο, ωραία, μια που προσφέρει εκεί στην ΠΑΕ Άρης το catering. Και... τι άλλο έχει. Κάτσε να θυμηθώ τι άλλο έχει στο catering. Εγώ είμαι κάτω, φίλε. Περίμενα να θυμηθώ. Έχει σαντουιτζάκια. Εγώ είμαι παρίας, είμαι κάτω. Παρίας, κάτω. με λουκανικάκι έχει, χοντογκάκι μικρό. Και κάτι άλλο με κοτοπουλάκια έχει. Ωραία. Το κοτοπουλάκι πάντα δεν χάνει. Τα τιμάς μάλλον για να τα ξέρεις με την κάθε λεπτομέρεια. Εδώ με χαρακτηρίζει ένας πρώην συνάδελφος. Ναι. Ο γνωστός Θωμάς. Συμπαίχτης μου όμως στους reporters. Ναι, ναι. Θες και χάμπουργκερ Νοβίτσκι των Χονδρών. Γιατί προχθές πάλι οργίασα. Πρέπει να παραδεχθείς το μα όμως για τα κιλά μου και τα κυβικά μου και την ηλικία μου. Τη βάζω την μπάλα στο καλάθι, φίλε. Και τριποντάκι πάλι έπεσε προχθές. Αλλά χάσαμε 67-69 στην παράταση. Γιατί τον σαπίσαν τον συνάδελφο. Του πρίξανε το πόδι. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Μόνο εμένα δεν χτυπήσανε. Σκέψου γιατί άραγε. Όλους άλλους τους πλακώσανε τους παίκτες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά. Απλά να πούμε για αυτό που λέγαμε για τον Κατσουράνη. Θα το πούμε μετά. Να μείνει η αγωνία. Κάτσε να δούμε πώς έχουμε τον προσκεκλημένο μας. Ωραία. Και θα τα πούμε μετά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας για να συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα μας. Μιλώντας και για το καλό ξεκίνημα του Άρη, για το μάτς με την Παναχαϊκή, με ένα ποδοσφαιριστή πρώην του Άρη, ο οποίος έχει τιμήσει τη φανά του Άρη από τη θέση του τερματοφύλακα και πλέον είναι και στο τεχνικό team της δεύτερης ομάδας, του προπονητής τερματοφυλάκων, τον Άλεξη το Δέλιο. Νόμιζα θα πήγαινε στον Κώστα Χαλκιά τώρα. Το συνονόματο. Καλησπέρα, Άλεξη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι καλά. Ποια χαρά. Πώς πάει η δεύτερη ομάδα, για πες μας, δώσ' μας λίγο ρεπορτάζ, μιας και ολοκληρώσατε μόλις και την προπόνηση. Η δεύτερη ομάδα κάνει προπονήσεις, περιμένει κάποια στιγμή να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τα ίδια όπως πέρσι, τα ίδια και χειρότερα. Σιγά, τα ίδια πράγματα. Τέλη Νοέμβρη φτάνουμε, Άλεξη, σιγά, τι έγινε. Μέχρι τον Ιανουάριο, εντάξει, έχουμε τον δρόμο ακόμα. Δεν έχετε κάποια ενημέρωση. Κάποια ενημέρωση δεν έχετε, στο περίπου δηλαδή, πότε θα ξεκινήσει. Όχι, όχι, τίποτα απολύτως. Ο προγραμματισμός, οι υποδομές στην Ελλάδα για το ποδόσφαιρο, οι Έλληνες παίκτες κτλ. Όλα αυτά. Και πώς κρατάτε τώρα τους ποδοσφαιριστές να έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον. Από την όρεξή τους. Αυτοί έχουν όρεξη τα παιδιά, γι' αυτό. Πώς να τους κρατήσουμε εμείς. Άμα δεν είχαν όρεξη και με το δίκαιο τους μπορούσαν να πούνε, εντάξει, ρωτάνε τα παιδιά πότε ξεκινάμε, έχουμε κάποια ενημέρωση, αλλά τι να τους πούμε. Ναι. Κάνουμε προπόνηση, προσπαθούμε να τους κρατήσουμε σε κάποια κατάσταση με τα φιλικά, ναι, με ό,τι ομάδες μπορούμε να βρούμε, με όποια ομάδα έχει ρεπό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο. Κάτω νομίζω στο Νότο γίνεται το πρωτάθλημα. Δεν έχει ξεκινήσει. Όχι. Ούτε κάτω. Ούτε εδώ. Όχι, όχι. Και πέρσι όταν ξεκίνησε ας πούμε στο Νότο, εμείς περιμέναμε κάποια στιγμή, είχαμε τελειώσει και περιμέναμε 5 παιχνίδια που χρωστούσε
Καλονί τώρα κάποια ομάδα να πότε θα τα κάνουν και πότε θα βγει με ποιον παίζουμε με τελικό, κάτι τέτοιο. Αύριο από ό,τι με ενημερώνουν, για να ενημερώσω και εσένα, εδώ ένα συνάδελφος έχει η Football League συνεδρίαση με θέμα το πρωτάθλημα νέων, για να δούμε τι θα, αν θα βγει άσπρος καπνός εκεί. Αύριο κάνουμε συνεδρίαση, αποφασίσουμε μεθαύριο, εκεί στα Χριστούγεννα περίπου, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μιας και σε έχουμε έτσι... πες μας λίγο, υπάρχει έτσι υλικό από τερματοφύλακες έτσι, το οποίο έχει προοπτική με αυτούς που συνεργάζεσαι, αυτούς που γυμνάζεις δηλαδή τώρα εσύ? Εντάξει, κοιτάξτε, σε αυτές τις ηλικίες είναι κάπως περίεργα τα πράγματα, γιατί η πρόοδος των παιδιών είναι από χρόνο σε χρόνο. Ναι. Δηλαδή μπορεί άλλα να δείχνουν φέτος και του χρόνου μέσα σε, δηλαδή να είναι στην ΚΑΠΑ 17 και ξαφνικά σε ένα χρόνο να βλέπεις έναν άλλο τερματοφύλακα που μπορεί να μπορεί να σταθεί οπουδήποτε. Ναι. Από την περσινή ας πούμε ομάδα έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα ο Αρβανίτης. Ο Ντίνος. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές, υπάρχουν τερματοφύλακες, από και πέρα είναι και το τι θα ζητήσει η πρώτη ομάδα πάντα. Έτσι, αυτή είναι που αποφασίζει εάν θα πάρει κάποιον από τη ΚΑΠΑ 19 να την ανεβάσει την πρώτη ομάδα. Γιατί και τα περιθώρια είναι χρονικά. Δεν μπορούν να είναι σε μια ομάδα στην ΚΑΠΑ 19 για 2-3 χρόνια. Ναι. Στην ΚΑΠΑ 19 είναι για ένα χρόνο, άντε 2 το πολύ. Σωστά. Ανάλογα με την ηλικία τους. Πάντως ο Ντίνο Αρβανίτης, με τον οποίο έχεις δουλέψει και τον ξέρεις, από ό,τι μαθαίνουμε πάει και πάρα πολύ καλά και στην πρώτη ομάδα και δεν αποκλείται να γίνει και επαγγελματίας. Και αυτό, αν μη τι άλλο, αντανακλά και τη δική σου τη δουλειά. Εντάξει. Αντανακλά στη δική μου τη δουλειά. Εγώ χαίρομαι τα παιδιά τα μικρά από τη δικιά μας, το δικό μας το τμήμα να ανεβαίνω στην πρώτη ομάδα. Ναι. Γιατί είναι ζυμωμένα μέσα στον Άρη, ας πούμε. Από εκεί ξεκινάμε. Έτσι είναι τα δικά μας παιδιά μέσα σε εισαγωγικά. Έτσι. Και είναι καλό αυτό. Να πλαισιώνουν την πρώτη ομάδα πολλά παιδιά από τα τμήματα υποδομών. Ναι. Είναι καλό. Από τη στιγμή που δεν έχετε και επίσημες υποχρεώσεις, φαντάζομαι έχεις τη δυνατότητα, την άνεση αν θέλεις, να παρακολουθείς τα παιχνίδια του Άρη και τα εκτός έδρας, αλλά φυσικά και τα παιχνίδια στο Κλεάνθης Βικελίδης. 4-4 ο Άρης, ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Πώς την έχεις δει έτσι την ομάδα μέχρι στιγμής? Και έχουμε και πολύ πρόσφατα αυτή την ανατροπή τη φοβερή στο Ηράκλειο. Επειδή παρακολουθώ την ομάδα από τα φιλικά κιόλας. Από τα φιλικά, ακόμα από την προετοιμασία, πηγαίνω σε προπονήσεις στο Ρήσιο. Ναι. Δείχνει μια είναι πάρα πολύ σοβαρή ομάδα καταρχήν. Ναι. Ομάδα, ναι. Όπως το λέω. Ναι. Ο coach κρατάει την ομάδα και τα παιδιά σε μια εγρήγορση πάντα. Ναι. Και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά, η οποία φαίνεται στο γήπεδο. Γιατί ο καθρέφτης της Κυριακής είναι η εβδομάδα. Καταλαβαίνεις, ναι. Όλη την εβδομάδα, η δουλειά όλης της εβδομάδας είναι αυτό που θα γίνει στο γήπεδο την Κυριακή. Ναι. Εάν υπάρχει χαλαρότητα όλη την εβδομάδα, να είστε σίγουροι, αν όχι σε μια αγωνιστική, την επόμενη αγωνιστική θα βγει. Θα βγει. Ναι. Αυτή τη στιγμή δείχνει μια ομάδα σοβαρή, χωρίς πρόβλημα, κάποιο άλλο πρόβλημα. Ναι. Έτσι. Ναι. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναξεκινήσει ο Άρης με 4-4. Είναι όχι, πάρα ναι. πολύ καλό και για τους ποδοσφαιριστές και για την ψυχολογία του κόσμου και γενικά για την ομάδα του Άρη. Ναι. Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η νίκη στην Κρήτη με αυτή την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, πιστεύεις ότι θα βοηθήσει την ομάδα, θα της κάνει περισσότερο καλό? Γιατί όσο να είναι, το να επιστρέψεις από 2-0 και από καλή κακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο δεν είναι και μικρό πράγμα. Αυτά συμβαίνουν. Ναι. Το θετικό της του αγώνα είναι το ότι η ομάδα κατάφερε να γυρίσει το μάτς. Να αντιδράσει. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολλές δυνατότητες. Ναι. Το να ευνηδιαστείς ή να ξεκινήσεις κάπως άσχημα μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα και πολύ μεγαλύτερο επίπεδο και Ευρώπης, ομάδες Ευρώπης. Έτσι. Ναι, ναι. Το θέμα είναι η αντίδραση. Ναι. Από τη στιγμή που η ομάδα έδειξε αντίδραση και γύρισε το μάτς, και θα σας πω την αλήθεια, εγώ καθόμουν να το έβλεπα, πίστευα ότι θα το γυρίσει. Έτσι, ναι. Το πίστευα. Γιατί ναι. έβλεπα και είδα ότι τα γκολ που μπήκαν, ας πούμε, το Εργοτέλη ήταν
κάποιο λάθος, κάποια κακή αντίδραση, κάποια κακή τοποθέτηση. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, είδαμε ότι ολοκληρωτικά άνοιγε στον Άρη, έτσι. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το θετικό. Ναι. Εγώ δεν βρίσκω κάτι αρνητικό στο παιχνίδι της Κυριακής. Ναι. Και βέβαια είναι σημαντικό επίσης ότι και στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια κατάφερε είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο και πήρε την νίκη. Το ίδιο έκανε και στα Τρίκαλα, σε μια πολύ δύσκολη έδρα με τον γκολ του Παυλίδη. Αυτή είναι η Β' Εθνική. Επειδή έχω παίξει Β' Εθνική τα παλαιότερα με την Βέρεια, ένα εξάμηνο δηλαδή που καταφέραμε και την άνοδο, αυτή είναι η Β' Εθνική. Να καταφέρνεις να μην χάσεις εκτός έδρας και να πάρεις ό,τι μπορείς να πάρεις, εντάξει, που δεν ήμασταν του επίπεδου του Άρη, ομάδα του επίπεδου του Άρη, αλλά είχαμε κάποιες μονάδες, είχαμε καλή ομάδα και από εκεί πέρα όλα μέσα στην έδρα σου πρέπει να τα κερδίζεις. Ναι. Και έχεις ανέβει, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Αν θυμάμαι καλά και ο Ηρακλής τη χρονιά που ανέβηκε από τη Β' Εθνική δεν έχασε ποτέ έξω και κέρδιζε μέσα στο Καφτατζόγλου. Ναι. Αυτό είναι. Έτσι είναι. Αυτό το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει η ομάδα που κρατάει το απόλυτο στέλνει, λένε πολλοί, μηνύματα προς τους υπόλοιπους στην κατηγορία και γενικότερα στην ποδοσφαιρική κοινωνία. Το ενστερνίζεσαι αυτό? Φυσικά, δείχνει ποιος είναι το αφεντικό στην κατηγορία. Εννοείται. Πρέπει, έτσι θα κερδίσουμε θα κερδίσει ο Άρης το σεβασμό των αντιπάλων του. Ναι. Έτσι κερδίζεται. Με την αγωνιστική σου... με το αγωνιστικό σου πρόσωπο. Ναι. Επειδή γιατί όλοι οι αντίπαλοι θέλουν να παίξουν καλά με τον Άρη, έτσι. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά αν δούνε ότι δεν αστειεύεται η ομάδα και δείχνει ένα σοβαρό πρόσωπο, εκεί θα αρχίσουν να σκέφτονται, θα βγει το αίσθηκτο αυτοσυντήρησης στο μην ανοιχτούμε, παιδιά, και ξεφτυλιστούμε. Μάλιστα. Ναι. Και για τη φετινή ομάδα το πιστεύω, έτσι. Ναι. Επειδή παρακολουθούσες τους σύνεγγες και την περσινή ομάδα, ποια είναι η σημαντικότερη διαφορά που βλέπεις? Αυτό που μας είπες ότι είναι μια σοβαρή ομάδα ή κάτι άλλο που δεν το βλέπουμε εμείς, γιατί εσύ εντάξει είχε πιο ποδοσφαιρικό μάτι. Πέρσι η ομάδα είχε μονάδες, ναι, επίπεδου Super League, ας πούμε, έτσι. Ναι, ναι. Φέτος έχει αυτές τις μονάδες αλλά είναι και ομάδα. Ναι. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, άμα θα πάρεις και στη Super League, άμα πάρεις 11 παίχτες και τους βάλεις να παίξουν, αν δεν είναι ομάδα, δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Σωστά. Αυτό που γίνεται φέτος είναι ομάδα. Ναι. Το ότι δεν υπάρχει... Λέω, έχω πάει στην προπόνηση και αυτό που βλέπω είναι αυτό που είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Ναι. Και από ό,τι μαθαίνουμε, και μπορείς να μας βοηθήσεις αυτό, Άλεξ, είναι... γίνεται μάχη στην προπόνηση κάθε μέρα. Γιατί είναι πολλοί παίκτες που δεν παίζουν και αρκετοί. Είναι 28 άτομα το ρόστερ. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό σας είπα ότι είναι. Αυτό βλέπω και στην προπόνηση. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Έτσι, και αυτό αντανακλά στον προπονητή. Ναι. Και γενικά στο team. Και στον κύριο Μερφοφορίδη και στον κύριο Σπανό και στο γυμναστή τον κύριο Βίνο. Ναι. Έτσι. Ναι. Δικιά τους δουλειά είναι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά ούτε κανένας άλλο. Είναι αποκλειστικά δικιά τους δουλειά. Ναι. Το Σάββατο Άρης που δέχεται την Παναχαϊκή, μια ομάδα που και αυτή ξεκινήσει καλά. Έχει κάνει τρεις νίκες και μια πρώτη απώλεια στην έδρα της στην περασμένη αγωνιστική. Πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι? Είναι μια ομάδα που δεν την έχουμε δει, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι μια νεανική ομάδα, δεν έχει καν ξένους, με τον Κώστα Κατσουράνη να ηγείται διοικητικά. Εντάξει, υπάρχει ένα, και για μένα, ας πούμε, ένα άγνωστο. Ναι. Αλλά αν θα τη δει ο Άρης με σοβαρότητα, με τη σοβαρότητα που έχει στα αυτά, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Δεν πρέπει να έχει πρόβλημα, έτσι. Ναι. Σίγουρα αυτό που επιβάλλεται είναι να κερδίσει. Γιατί, όπως σας είπα, μέσα στο Χαριλάο δεν πρέπει να έχει απώλεια τίποτα. Και έχει και μια ευκαιρία καλή τώρα. Έχει δύο συνεχόμενα μάτς στο γήπεδό του. Αυτό και την επόμενη εβδομάδα με τον Κισαμικό. Πριν αρχίσουν έτσι τα θεωρητικά πιο δύσκολα παιχνίδια. Να σας πω την αμαρτία μου. Ναι. Από αυτό που έχω δει, μεγάλη κουβέντα θα πω φυσικά, ναι, αλλά από αυτό που έχω δει από την ομάδα, πιστεύω ότι η ομάδα δεν θα χάσει πουθενά. Είναι μεγάλη κουβέντα, όντως. Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά αυτό πιστεύω αυτή τη στιγμή. Τώρα από εκεί και πέρα,
Εάν γίνει, ξέρω εγώ, αρχίσουν διάφορα προβλήματα και αυτά που δεν ξέρω, σας λέω, εκεί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Αλλά τραυματισμών, το ένα το άλλο χτύπα ξύλο. Ναι. Έτσι όπως βλέπω την ομάδα αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είναι η ομάδα, σας λέω ότι δεν βλέπω κάπου να χάνει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μας το είπε και ο Γιώργος ο Βαλεριάνος προχθές εδώ που τον φιλοξενήσαμε. Ναι. Αλήθεια δεν το... Άμα σας το είπε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται, εγώ τι να πω. Ναι. Ναι. Είναι σημαντικό πάντως αυτό που μας λες, γιατί και εσύ την παρακολουθείς την ομάδα. Αυτό βγάζει μια σιγουριά, βγάζει μια εμπιστοσύνη, βγάζει μια σιγουριά και για τη δουλειά που γίνεται καθημερινά στο Ρήσιο. Ότι γίνεται μια πολύ σωστή δουλειά και αυτό, όπως λες και εσύ, δεν μπορεί παρά να βγαίνει στο γήπεδο. Πέρυσι προβληματιζόμουν, φέτος δεν προβληματίζομαι. Ναι. Πέρυσι είχε το άγχος. Και στα μάτς που κέρδιζε, προβληματιζόμουν. Ναι. Φέτος δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Μ' αρέσει να βλέπω την ομάδα. Γιατί ξέρω τι θα δω. Βλέπω κάτι, βλέπω τουλάχιστον δύναμη, βλέπω εάν δεν το παιχνίδι, ας πούμε, δεν πηγαίνει, δεν σου βγαίνει αγωνιστικά, βλέπεις δύναμη. Δεν βλέπεις να παρατάνε, ας πούμε, τη μάχη. Ναι. Να το πω έτσι. Σε αυτούς που λένε, Άλεξ, ότι ο Άρης δεν έχει ποιότητα φέτος, τι λες εσύ? Ότι, γιατί εντάξει, τη δύναμη την έχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση 4 με 4. 4 στα 4. Αποστομωτικός. Και ο Μουρίνιο, οι ομάδες του δεν είχαν ποιότητα και έπαιρνε Champions League και λένε ο Μουρίνιο πήρε Champions League. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Ναι, είναι μια σωστή προσέγγιση. 4 στα 4 έχει η ομάδα. Δηλαδή αν ψάχνουμε να βρούμε κάτι στην ομάδα ενώ έχει 4 στα 4, ναι, τότε τι να πω. Επειδή το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα, είναι σύμφυτη η γκρίνια με τον Άρη όμως. Υπάρχει αυτό, είναι ένα θέμα γενικότερα, χρόνια τώρα. Εντάξει, δεν υπάρχει και δικαιολογία, αλλά εντάξει, υπάρχει και δικαιολογία. Ναι. Ότι έχει τραβήξει ο κόσμος πολλά, αλλά εντάξει, να σκεφτεί και ο κόσμος ότι δεν φταίνε οι παίχτες, ας πούμε, αυτοί που είναι τώρα, ή ξέρω εγώ, για κάποια λάθη, ναι, το προηγούμενο χρόνο, ναι, έτσι. Επίσης υποστηρίζουμε και χειροκροτάμε το σήμα, ναι, το θεσμό, έτσι, και... το ποιος φοράει τη φανέλα, είτε είναι ο ένας είτε ο άλλος, δεν, ναι, δεν το βλέπουμε. Και με αυτά που μας λες, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι και ο κόσμος μας ακούει, αξίζει να στηριχτεί αυτή η ομάδα, αν μη τι άλλο. Μα φαίνεται η προσπάθεια, ο κόσμος τι άλλο θέλει, δηλαδή άντε να καταλάβω εγώ ότι ξεκινάει κάπως και είναι επιφυλακτικός και αυτά, η ομάδα δείχνει 4 στα 4, δείχνει ότι έπαιξε σε ένα μάτς με ένα φιλικό με την Boca Juniors που είναι σοβαρό φιλικό, δείχνει κάτι, ότι κάτι γίνεται, έτσι. Ναι. Δεν πρέπει να τον υποστηρίξουμε, πότε θα τον υποστηρίξουμε δηλαδή, αυτός ο κόσμος που ήταν με την Boca Juniors που δεν πρέπει να έρθει και στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Που είναι πιο σημαντικό. Βέβαια. Απείρως πιο σημαντικό κιόλας, όχι απλά. Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Ακόμα περισσότερο κόσμο θέλω. Ναι. Να υποστηρίξουμε την ομάδα, ρε παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε. Είμαστε εδώ που είμαστε. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δεν πρέπει να υποστηρίξουμε, να βγούμε από εδώ. Αν όχι, ας την παρατήσουμε την ομάδα να τα καταφέρει μόνη της. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το έχουν ανάγκη οι ποδοσφαιριστές, το λένε και στη μεταξύ τους συζητήσεις, το λένε και δημόσια. Άλλωστε οι περισσότεροι από αυτούς γι' αυτό επέλεξαν και ήρθαν και στον Άρη, γιατί ξέρουν ότι η δυναμική του είναι ο κόσμος. Αυτό ακριβώς σκέφτηκα. Πριν με ρωτήσεις, αυτό σκέφτηκα. Ναι. Αυτό θέλουν να δουν, αυτό το παλμό. Θα σου το δείξουμε. Και όπως το έχει ζήσει και εσύ ως ποδοσφαιριστής του Άρη, να γεμάτο Βικελίδες, αν δηλαδή ως παίκτης είσαι του 30, του 40, του 50%, λέω εγώ, Άλεξ, αυτομάτως γίνεσαι 70, 80, παίρνεις τερά στα πόδια σου. Θα σας πω κάτι. Τα ζηλεύω τα παιδιά. Τα ζηλεύεις. Θα ήθελα να ήμουν στη θέση τους, γιατί έχω νιώσει το παλμό του Άρη, σας το λέω και να τριχιάζω, ναι, έτσι. Αλλά από την άλλη βλέπω τα παιδιά έχουν 4 στα 4 και αυτό και ξέρω εγώ και πάνε να κάνουν μια προσπάθεια, πολύ καλή προσπάθεια και θέλω να μακάρι να μπορούσα να συμμετέχω στην προσπάθειά τους. Τα ζηλεύω, ειλικρινά τα ζηλεύω. Και μπράβο τους. Ναι. Νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί πάντως, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι, νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί. Γι' αυτό αγωνίζονται έτσι. Και ότι είναι και πολύ μεγάλη τους, αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχουν στην καριέρα τους να παίξουν με τον Άρη στη Σούπερ Λίγκα. Μακάρι να τα καταφέρουν και μακάρι και σίγουρα σκέφτονται έτσι. Ναι. Εγώ το εύχομαι. Και για την ομάδα και για τα παιδιά και για το καθένας ό,τι σκέφτεται. Νομίζω είναι μια καλή αφορμή το μάτι του Σαββάτου. Είναι και ένα μάτι κόντρα σε μια από τις καλές ομάδες του πρωταθλήματος, τουλάχιστον αυτές που έχουν ξεκινήσει
καλά στη σεζόν. Είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω για τον κόσμο να δώσει επιτέλους ένα πιο δυναμικό παρόν στο γήπεδο. Με 4 στα 4 και ένα μάτς με πρώτος δεύτερος, φυσικά και είναι καλή ευκαιρία. Ναι. Και πιστεύω ότι δεν θα φύγει απογοητευμένος. Ακόμη και αν ο Μιγέννη το χτυπάω ξύλο τώρα για να με ακούσουν και όλοι, δεν τα καταφέρει η ομάδα, τουλάχιστον θα έχει προσπαθήσει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό δείχνει η ομάδα, ότι προσπαθεί όλα τα μάτς. Εντάξει, δεν είναι, σας λέω, δεν είναι όλοι υπεράνθρωποι. Έτσι, αλλά δείχνουν τα παιδιά και δείχνει η ομάδα ότι πάντα προσπαθεί για να κερδίσει. Ναι. Αυτό θα κάνει και την Κυριακή. Mm. Και εγώ το πιστεύω ότι θα κερδίσει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Επειδή πηγαίνεις έτσι και παρακολουθείς και αρκετές προπονήσεις, τι γνώμη έχεις σχηματίσει για τον Δημήτρη το Σπανό, έτσι και ως προπονητικά και ως άνθρωπος, πάντως ο κόσμος γενικότερα με αυτά που λέει, με τις δηλώσεις του μετά, που δείχνει μια σοβαρότητα και ένα σεβασμό. Έχει κερδίσει πόντους αρκετούς στην εκτίμηση του κόσμου. Δεν το ξέραμε στην ποδοσφαιρική κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Εδώ μας ήταν λίγο άγνωστος, είναι η αλήθεια. Εγώ έχω αγωνιστεί ως αντίπαλος με το Δημήτρη, σαν ποδοσφαιριστής που ήταν. Ναι. Έτσι, είμαι τόσο παλιός. Δεν είσαι και τόσο παλιός. Αλλά προπονητικά δεν γνώριζα, δεν είχα εικόνα. Αυτό που δείχνει ο Δημήτρης είναι δουλευταράς, σοβαρότητα και γνώστης του ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτό έχω πάρει εγώ, έτσι. Ναι. Και αυτό δείχνουν και τα αποτελέσματα, γιατί θα σας πω κάτι, τα αποτελέσματα είναι που δείχνουν, είναι εικόνα. Ναι. Σωστά και για τον προπονητή, δοκάρει και μέσα και για τον γύρας, δοκάρει και έξω, από δύο πομπέως τράγους. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή εκεί που λέμε, άμα ήταν 3 στα 3 και χτύπα ξύλο γινόταν το 2-0, θα υπήρχε μεγάλη αφισβήτηση. Ναι. Για όλους. Ναι. Και είναι νομίζω και η δική του ευκαιρία, είναι στα 48, έχει την πρώτη έτσι πολύ σπουδαία ευκαιρία στην καριέρα του να καθιερωθεί, να φτιάξει το όνομά του, γιατί κακά τα ψέματα μια άνοδος με τον Άρη και για τον ίδιο το βιογραφικό του θα το κοσμεί πλέον, άνοδος με τον Άρη. Για όλους μας. Ναι. Για όλους μας είναι αυτό. Για οποιονδήποτε ασχολείται με μια ομάδα, όποια να είναι και αυτή, έτσι, στο βιογραφικό του φαίνονται οι επιτυχίες. Ναι. Δεν φαίνονται οι αποτυχίες. Σε είχα ρωτήσει και πέρσι, όταν είχες πρωτοαναλάβει αυτή την για πρώτη φορά τα νέα σου καθήκοντα ως προπονητής τερματοφυλάκων, πλέον είσαι στη δεύτερη σου χρονιά, κοιτώντας έτσι, γυρίζοντας λίγο πίσω και μετά από αυτούς τους μήνες, αισθάνεσαι δικαιωμένος με την απόφασή σου, είσαι καλά, είναι αυτό που θες να κάνεις? Μ' αρέσει, γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά. Ναι. Δεν το είχα δηλαδή στο νου μου, αλλά τώρα μ' αρέσει περισσότερο. Ναι. Είναι, νιώθω, διδάσκεις ρε παιδί μου, και είναι καλό αυτό. Ναι. Και διαρκώς και πρέπει να εξελίσσει και συμφωνήσει. Και διδάσκομαι κι εγώ. Έτσι, και διδάσκομαι κι εγώ. Ναι. Μακάρι να σε δούμε και στην πρώτη ομάδα κάποια στιγμή, γιατί όχι, άλλωστε έχεις περάσει αρκετά χρόνια ως ποδοσφαιριστής. Εντάξει, σε καλά χρόνια. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Ραντεβού λοιπόν όλοι το Σάββατο στο γήπεδο, στο μάτς με την Παναχαϊκή. Και εγώ σας ευχαριστώ και αυτό που είπες, ραντεβού όλοι στο γήπεδο το Σάββατο, να βοηθήσουμε την ομάδα και να πάνε όλα καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Άλεξ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Άλεξ Τοδέλιο, τον πρώην τερματοφύλακα της ομάδας, νυν γυμναστή τερματοφυλάκων στην ομάδα K19, στη δεύτερη ομάδα που πηγαίνει και στις προπονήσεις πρώτης φυσικά. Έδωσε και τίτλο. Πολύ σημαντικά αυτά που είπε. Έδωσε και τίτλο, φίλε. Δεν θα χάσεις πουθενά, ο Άρης. Περισσότερο είναι αυτή η αίσθηση εμπιστοσύνης που έβγαλε για την ομάδα, παρακολουθώντας τη και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια. Και αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Και από ό,τι έχω μάθει, γενικότερα, θα πάμε στο διάλειμμα, ναι Χρήστο, γίνεται πραγματική μάχη στις προπονήσεις. Είναι σε συνθήκες αγώνα δηλαδή, ήδη εξάγονται οι προπονήσεις, ένα πράγμα. Πάμε στο διάλειμμα, FM και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526 για το εισιτήριο το διπλό, την πρόσκληση ουσιαστικά από τη Στίχημαν για να παρακολουθήσει το μάτς με την Παναχαϊκή από τη Σουίτα, τη Στίχημαν. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ξέρεις από το ξένο ρεπερτόριο, Είναι ο μόνος που γνωρίζεις από το ξένο ρεπερτόριο. Ξέρω, αρκετός, γιατί. Πλάτη τους ακούω. Αυτή η μουσική αν την παίζεις όμως έρχομαι.
τέτοια μουσική, φίλε. Ακόμη έρχεσαι όμως. Στο τέτοιο. Και εσύ και ο άλλος, ο Μουσάτος. Ένα μπάρμπεκι που κάνουμε. Και ο άλλος ο Μουσάτος. Φίλος. Αν ακούει. Που δεν θα ακούει, αλλά λέμε τώρα. Φίλος, πώς ακούει, ακούει. Φίλος μου κι αυτός. Με αυτόν θα έρθω. Μια μέρα. Έχουν μπει οι απουσίες, να ξέρεις. Έχουν μπει, ε. Εντάξει, στέλνουμε εκπροσώπους, στέλνουμε τον Νικολάκη. Λοιπόν, θα μας πεις τώρα τι γίνεται με την περίπτωση του Λάσκαρη ή να πούμε πρώτη ιστορία με τον Κατσουράνη. Άντε, πες την, γιατί φαγούθηκες. Ο Κατσουράνης, λοιπόν, παιδιά, είναι στην Παναχαϊκή και τον διεκδικούν όλες οι μεγάλες ομάδες. Το ταλέντο της Παναχαϊκής. Έτσι. Άρης με τεράστιο Τζον Ζαχουντάνη. Και Τάκη Ανδρεά. Και Τάκη Ανδρεά στη διοίκηση. Και γενικό όμως διευθυντή. Πασχάλη Τουντούρη. Η σύζυγος, δεν ξέρετε, πρέπει να παίρνει την ώρα της εκπομπής. Έτσι, έτσι, στο κεφάλι σου. Αυτό. Το κλείσα. Λοιπόν. Και Πασχάλη Τουντούρη, γενικό διευθυντή στα γραφεία. Εδώ και πολλά χρόνια ατζέντη ποδοσφαιριστή. Μπράβο. Και κλείνει τον Κατσουράνη. Και όχι μόνο τον κλείνει τον Κατσουράνη. Έχει δώσει και προκαταβολή. Του έχει δώσει, νομίζω, 7 εκατομμύρια δραχμές τότε, κανονικά. Ο Κατσουράνης έρχεται στη Θεσσαλονίκη και περιμένει στο ξενοδοχείο να πάει ο Ανδρεάς και ο Ζαχουδάνης για να υπογράψει. Μιλάμε τώρα για το νούμερο ένα παίχτη, μυστική κτλ. Ακόμα περιμένει. Ενώ έχουν δώσει τα 7 εκατομμυριάκια και έχει έρθει ο παίχτης για να υπογράψει, δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Ποιος ξέρει γιατί δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Και ο παίχτης, βέβαια, την κοπανάει. Και συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Και είναι γνωστή η πορεία του και το πώς ακριβώς στη συνέχεια έπαιξε την μπάλα την οποία έπαιξε. Δηλαδή τον είχαμε πληρώσει κιόλα τον Ζαχουδάνη, τον Κατσουράνη. Και τον Ζαχουδάνη τον χρυσοπληρώσαμε, είναι αλήθεια. Ζαχουδάνης, γίγαντας. Μια χαρά. Πες τώρα για τον μπάσκετ, τι θες να πεις για τον κύριο Λάσκαρη. Δεν έχω να πω κάτι για τον κύριο Λάσκαρη, γιατί πρέπει να περιμένουμε αύριο την υπόθεση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μιλώντας με νομικούς, ναι. Γιατί εμείς χθες κάναμε εικασίες χωρίς νομικές γνώσεις. Σωστά. Επί του συγκεκριμένου θέματος. Που πάντοτε είναι χρήσιμες οι νομικές γνώσεις. Έτσι. Οι νομικές γνώσεις λένε α. Δηλαδή. Ότι δεν μπορεί τα ασφαλιστικά μέτρα να αρθούν από την αυριανή απόβαση του ανακριτή. Δηλαδή. Ο ανακριτής πες ότι λέει το καλό το σενάριο, ότι δεν διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρθούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Θα πρέπει να κάνεις μετά αίτηση ότι επειδή να ορίστε με αθώο. Ναι, ναι, ναι. Οι ανακριτές όμως 9 στις 10 περιπτώσεις αυτές τις πάνε σε ακροατήριο. Ασκούν τη δίωξη. Έτσι. Και περιμένεις να δεις. Απλά αν έχουν βάσιμα στοιχεία κτλ. Μιλάνε για προφυλάκηση ή κάποια περιοριστικά μέτρα άλλα ισχυρά. Αν δεν έχουν, το πάνε πιο χαλαρά. Κάνουν με την δίωξη. Αλλά σου λέει, δώσε μια εγγύηση, ξέρω εγώ, 20 χιλιάρικα και είσαι ελεύθερος, πρέπει να εμφανίσεις στο αστυνομικό τμήμα, παράδειγμα. Ναι. Ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν και τη βαρύτητα του αδικήματος. Να πούμε χρονικά για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα λάβει γνώση της δικογραφίας και θα πάρει προθεσμία για να τη μελετήσει μαζί. Έτσι. Με το δικηγόρο του και μετά θα παραστεί μόνος του ενώπιον του ανακριτή. Αύριο θα είναι με το δικηγόρο με του, το δικηγόρο αλλά του. Μόνος του θα μπει μέσα. Μετά θα, την επόμενη φορά όταν θα οριστεί πλέον η ημέρα στην οποία θα απολογηθεί και δεν θα είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, τις επόμενες... Μια εβδομάδα. Ναι, μια εβδομάδα, 10 μέρες. Τότε θα πάει μόνος του και θα απολογηθεί και μετά θα αποφασίσει η ανακρίτρια μαζί με τον εισαγγελέα για το αν θα προφυλαξεί αυτό που λες δηλαδή ή όχι. Έτσι. Αυτό βέβαια που λέμε τώρα μπορεί να γίνει και το άλλο. Να παραπεμφθεί λοιπόν σε δίκη, να μην προφυλακιστεί, άρα να συνεχίζει να σέρνεται η όλη υπόθεση, έτσι, μέχρι να πάμε στη δίκη. Δεν ξέρει κάποιος νομικός τι συνεπάγεται για το μπάσκετ, γιατί για το ποδόσφαιρο είναι ξεκάθαρα. Αν ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, αν νομιμοποιείται οποιοδήποτε τρίτος να ζητήσει να εκπέσει του αξιώματός του ο κύριος Λάσκαρης και να πρέπει να παραχωρήσει τις μετοχές. Έλα όμως εδώ που υπάρχει μία ακόμα σύγκρουση γραφειοκρατική, δηλαδή όπως είδαμε προσφάτως το Μαρινάκι και το Σπανό. Μόλις ασκήθηκε η δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, αυτομάτως έπρεπε να παραδώσουν τις μετοχές τους, να παραιτηθούν από τον προεδρικό θόκο και να παραδώσουν τις μετοχές τους. Έβαλε λοιπόν, για το Μαρινάκι παίζεται ακόμα, αν θα πρέπει και να τις παραδώσει, γιατί έχει βγάλει κάτι αποφάσεις, κάτι παραθυράκια, κάτι τέλος πάντων,
Το πιο σημαντικό πάντως είναι ότι έφυγε από πρόεδρος και είναι και αυτό στη διαδικασία μεταβίβαση των μετοχών. Έτσι. Ναι. Έλα όμως που υπάρχει εδώ δικαστική απόφαση που απαγορεύει τη μεταβίβαση των μετοχών. Δηλαδή θα είναι δύο διαφορετικοί νόμοι που θα συγκρούονται. Θα είναι ο ένας ο νόμος που θα λέει επειδή διώκεσαι για κακούργημα πρέπει να παραχωρήσεις μετοχές. Και θα υπάρχει σε ισχύ απόφαση δικαστηρίου που λέει ότι απαγορεύεται να δώσεις τις μετοχές. Τι θα γίνει λοιπόν. Μπορείς εσύ να καταλάβεις. Εγώ δεν μπορώ. Ναι. Αυτά σας τα λέμε. Προφανώς όχι για να σας μπερδέψουμε ακόμα περισσότερο, αλλά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα που είναι αρχής εξ αρχής πολύ μπερδεμένη σε αυτή την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα. Ελπίζω αύριο να, κοίτα, αύριο να πάρει την προθεσμία. Ναι, να πάρει την προθεσμία. Αλλά δεν θα καθυστερήσει παραπάνω από μία εβδομάδα. Άμα πάει όμως την επόμενη και πει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, παιδιά, εδώ δεν υπάρχουν, είναι σκευωρία, ας πούμε. Δεν συντρέχουν λόγοι δίωξης. Μετά αυτομάτως μπορεί να πάει και να ζητήσει άρση των ασφαλιστικών μέτρων, ναι, που έχουν αυτή τη στιγμή που είσαι ισχύ. Έτσι. Μακάρι να βρεθεί η λύση. Μέσα σε όλο αυτό το μπάχαλο η πλευρά Κολοβότσιου λέει ότι έρχονται οι Τούρκοι. Να πάνε να φάνε και στο τουρκικό προξενείο, λέει, οι Τούρκοι, και θα βρθούν για τη χορηγία και όλα τα υπόλοιπα. Τι να σε πω. Αν το πρωί μπορεί να πάει στον ανακριτή να πάρει την προθεσμία και το βράδυ υπογράψει και πάρουμε τη χορηγία και όλα αυτά. Μακάρι. Ο Άρης πάντως χρειάζεται επειγόντως λύσεις στα ζητήματά του, γιατί τα πράγματα πιέζουν πάρα πολύ χρονικά. Να πούμε ότι έχετε ακόμα 5 λεπτάκια για να μπείτε στην κλήρωση για το διπλό εισιτηριάκι για το παιχνίδι του Άρη κόντρα στην Παναχαϊκή, προσφορά από την Στοίχημαν, για να φιλοξενηθείτε κιόλας στην σουίτα εκεί του Στοίχημαν, εκτός να σας βγάλουν έξω στα VIP. Ένα από τα δύο πάντως θα γίνει. Όπως και να έχει, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, καλά θα περάσετε. Από σκεπαστή, από τα επίσημα τέλος πάντων, θα δείτε το παιχνίδι του Άρη με την Παναχαϊκή. Ούτε να υπολογίζετε ούτε βροχές ούτε τίποτα. Και η μέρα λέει ότι είναι καλή για το Σάββατο. Αυτό δείχνει η πρόγνωση. 17 βαθμουλάκους και ηλιοφάνεια. Γενικά η θερμοκρασία είναι μια χαρά και αυτή την εβδομάδα. Για ποδόσφαιρο δεν έχουμε πρόβλημα. Η ομάδα προετοιμάζεται χωρίς ιδιαίτερα θέματα. Αύριο και την Παρασκευή οι δύο τελευταίες προπονήσεις από τον Δημήτρη το Σπανό, ο οποίος έχει στην κατοχή του και δύο παιχνίδια σε DVD για να παρακολουθήσει την ομάδα της Πάτρας, για να κάνει δηλαδή το scouting που χρειάζεται για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει αυτό το νεανικό σύνολο του Σοκράτη Οφριδόπουλου. Αυτός είναι ο προπονητής τα τελευταία χρόνια στην Παναχαϊκή, με βοηθό τον Ηλία Κυριακίδη, τον πρώην ποδοσφαιριστή ΑΕΚ και Λάρισας και παλιότερα Ιουνικού, δεν ήταν αυτός. Ναι, μεταξύ άλλων, αυτοί οι δύο είναι προπονητής και βοηθός. Μεταξύ των τεσσάρων τερματοφυλάκων είναι και ο Κώστας Χαλκιάς, αλλά έχει και ένα άλλο ρόλο γενικότερα στην ομάδα. Και βέβαια, ηγετικό, το κουμάντο, αν θέλετε, είναι ο Κώστας ο Κατσουράνης, ο οποίος έχει μαζέψει εκεί αρκετούς επιχειρηματίες της περιοχής που έχουν αναλάβει να αποπληρώνουν το μπάτζετ της ομάδας, που δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλό. Και είναι πολύ μικρή σε ηλικία, περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Έχει ένα καλό ποδοσφαιριστή, να τον προσέξεις, σε παρακαλώ, να ξέρεις. Γιατί τον Στεργίδη. Στεργίδης. Ο Σπανός τον προσέχει. Τα φαντάζομαι πως ναι. Εντάξει. Αυτός τον προσέξει πρώτα. Εγώ δεν θέλω να προσέξω. Θέλω να περάσουν οι ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής και να μην προσέξω κανέναν. Σωστά. Να λέω ότι πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Ναι. Ούτε το Φουκάκι θέλω να προσέξω και ειδικά τους βοηθούς δεν θέλω να προσέξω. Με έχουν εκνευρίσει οι βοηθοί. Να είναι συγκρατημένος και ο κόσμος γενικότερα. Θέλω να προσέξω τον Διαμαντόπουλο να βάζει ένα γκολ, τον Πλατέλ να βάζει άλλο ένα και να βάζει και ένα γκολ με κεφαλιά ο Δελιζής. Αυτά θέλω να προσέξω. Έβγαλες και το σκορ. Έβγαλες και το σκορ. Ναι. 3-0. Μπράβο. Πολύ εύκολο το έκανε. Εντάξει. Μακάρι. Εντάξει. Όχι, ωραίο θα ήταν όμως. 3-0. Εντάξει, άντε 2-0 και 1-0 τα Γιάννενα την Τρίτη. Να βάλω ένα γκολ εκεί. Τι ωραία. Να τα έφτιαχνα εγώ, ούτε γκολ δεν θα τρώγει ο Άρης. Υπάρχει μία είδηση. Παρακαλώ. Ότι δολοφονήθηκε ηγετικός οπαδός της Boca Juniors
με 7 σφαίρες στο σπίτι της μητέρας του, ο κύριος Γουστάβο Περέιρα, 49 χρονών, πιο γνωστός ως Αρκούδας του οπαδικού εκεί συνδυσμικού κίνημα της Μπόκα, το οποίο καθάρισε με μαφιόζικο τρόπο στο σπίτι της μητέρας του στο Buenos Aires. Ένας άλλος με τον οποίο είχαν διαφορές, γενικότερα είχε να πάει και τους τελευταίους μήνες στο γήπεδο, είχαν θέματα μεταξύ τους και τον καθάρισε. Τον Αρκούδα. Ναι. Μάλιστα. Συμβαίνουν και αυτά στην Αργεντινή. Συμβαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι φαίνεται. Και έχουν τεράστια θέματα. Εγκληματικότητα τεράστια, όντως. Λοιπόν, κύριε Κιώση, πείτε ένα νούμερο μέχρι το 34. Μέχρι να. Ο φίλος ο Μενέλαος Φορίδης είναι ο νικητής για τον διαγωνισμό μας, για το εισιτηριάκι από την Στίχημαν. Έστειλε το μήνυμα 6 και 22 και 49 δευτερόλεπτα, 157 τελειώνει το κινητό του. Ο Μενέλαος λοιπόν κερδίζει. Μενέλα, αύριο θα σε πάρει η Μαριλής να σου πει τι και πώς για το πώς θα παρακολουθήσεις το παιχνίδι του Άρη κόντρα στην Παναχαϊκή από μια διαφορετική κάζο θύρα από αυτή που είχε συνηθίσει μέχρι πρότινος. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του και όλους εσάς που μείνατε εδώ φυσικά. Αύριο τι μέρα είναι? Αύριο είναι Πέμπτη. Αύριο που είναι Πέμπτη, φίλε, να δώσουμε και εισιτήρια. Απλά εισιτήρια και για τον υπόλοιπο. Ωραία. Το θυμηθείς. Θα δώσουμε 5 εισιτήρια αύριο. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Ακολουθεί εκπομπή ώρα για μπλε. Εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.